Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα κοντά μας η Σάνδρα Γεράγγελου, είναι η υφεροτεχνικός μας, η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, και η Ασπασία Παπαθανασοπούλου, η εργατολόγος. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Νέα ένταση στις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας ξέσπασε μετά τις δηλώσεις του Ταγί Περντογάν για την καταστροφή της Σμύρνης. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε. Από τη Σμύρνη ξεκίνησε την προεκλογική του εκστράτεια ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, με τις προκλήσεις κατά της Ελλάδας να κορυφώνονται. Μεταξύ άλλων, ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι Σμύρνοι κάηκε από Έλληνες στρατιώτες την ώρα που υποχωρούσαν. Επίσης, κατηγόρησε τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιντζάρογλου ότι είναι πραξικοπηματίας, επικρίνοντάς τον για τους 15 βουλευτές που παραχώρησε στο καλό κόμμα της Μεράλας Κενέρ, αγνώντας την πολιτική βούληση του λαού που τους ψήφισαν. Κάνοντας έκπληξη στους υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί, κάλεσε τον διάσημο τραγουδιστή Ιμπραήμ Τατλίσες, ο οποίος τραγούδησε στη σκηνή, ερμηνεύοντας γνωστό παραδοσιακό τραγούδι για τον στρατό. Σκληρή ήταν η απάντηση του Προκόπη Παυλόπουλου στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες ως λαός και ως έθνος θέλουμε να ζήσουμε με τους γείτονές μας ειρηνικά, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, αλλά δεν πρόκειται να παραδώσουμε και τίποτα απολύτως. Ίδιο των πολιτικών που θέλουν να λέγονται μεγάλη πολιτική είναι να μετράνε τα λόγια τους και κυρίως να ξέρουν ότι το δημοκρατικό τους ήθος, η δημοκρατική τους οντότητα, άρα και η πολιτιακή τους οντότητα, εξαρτάται από το σεβασμό του πολιτισμού και της ιστορίας. Αν δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός, τότε από εκεί και πέρα κανένα μέγεθος δεν μπορεί να θεωρείται μεγάλο. Τουλάχιστον δεν μπορεί να απαιτεί το σεβασμό μας. Της κυβερνητικής πρότασης για εφαρμογή της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν οι εθνικές, επαναλαμβάνω, στην ώρα τους. Η ώρα τους είναι με την συμπλήρωση της τετραετίας. Αυτό θεωρώ ότι συμφέρει πρώτα απ' όλα την ίδια τη χώρα, την ίδια την κοινωνία, και έτσι πορευόμαστε. Άρα πάει και κουμπώνει με το 13 Οκτωβρίου. Άρα ενδεχομένως να κουμπώσει με τις 13 Οκτωβρίου. Αυτό δεν αποκλείεται, είναι πάρα πολύ πιθανό, έτσι όπως διαμορφώνεται τελικά ο χάρτης των εκλογών. Την κατάργηση των νόμων Βορύδη Χρυσοχοΐδη ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας σε εκδήλωση κατοίκων του Δήμου Οροπού. Ο ίδιος ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι του Δήμου Οροπού θα απαλλαγούν από την πληρωμή των πλευρικών διοδίων. Ο στόχος μας, και αυτό είναι αφιερωμένο σε όσους έχουν επισκεφθεί τις αίθουσες των δικαστηρίων για τους αγώνες που έγιναν ενάντια στα διόδια, θα καταργηθεί ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος Βορύδη. Αυτή είναι η είδηση. Είναι η περιοχή που έχει πληρώσει περισσότερα από όλες το θέμα των διοδίων και πιο πριν από όλες, και πληρώνει ακόμη και θα σταματήσει να πληρώνει πολύ σύντομα. Για τα πλευρικά διόδια δεν θα πληρώνει τίποτα και μετά την καταγραφή θα επανέλθουμε στη διαπραγμάτευση, όχι για αυτό που ήδη έχουμε συμφωνήσει, που περιλαμβάνει μέχρι και 50% εκπτώσεις για πάνω από κάποιες διαδρομές, αλλά θα επανέλθουμε για όσο το δυνατόν μικρότερη fix χρέωση όταν και όποτε γίνει το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων. Στο επόμενο διάστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται ρύθμιση για τα αγροτικά χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, με το κούρεμα του κεφαλαίου να φτάνει μέχρι και το 60% και η αποπληρωμή της 120 δόσης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομίας, η ρύθμιση οφειλών δύναται να περιλαμβάνει 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων, διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου βάσει της ακίνητης περιουσίας και αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Ρυθμίσεις ανάσα για περισσότερους από 150.000 ασφαλισμένους που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, φαίνει η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας. Ο αρμόδιος υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος θα καταθέσει διάταξη στη Βουλή με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλών που είχαν βεβαιωθεί πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ για όσους ασφαλισμένους βρίσκονταν παράλληλα στα μητρώα δύο ταμείων για το ίδιο αντικείμενο αποσχόλησης. Ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος μας ενημερώνει. Περιμένουμε να πάρει οριστική μορφή το νομοσχέδιο, το οποίο όντως αφορά εκείνους
και τους παλιούς και τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν πριν και μετά το 1993, οι οποίοι είχαν παράλληλη ασφάλιση σε δύο ταμεία. Κατεξοχήν αφορά συγκεκριμένα ταμεία, όπως είναι το ΙΚΑ, ο ΓΑ, όπως είναι το ΤΣΜΕΔΕ, όπως είναι το Ταμείο των Δημοσιογράφων, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, και παράλληλα το ΝΟΑΕ. Δηλαδή είχαν πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που είχαν ασφαλιστεί στα ταμεία που προανέφερα και ανέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης και στο ΝΟΑΕ, επειδή υπήρχε μια παράλληλη δραστηριότητα. Μάλιστα. Ας δούμε όμως και το περιεχόμενο της κάρτας, γιατί όντως θα φανεί πολύ καθαρά εκεί. Το περιεχόμενο λοιπόν της υποψήφιση ρύθμισης θα αφορά περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης, όπως άρα, είπαμε. Το πρώτο σημείο το οποίο μόλις δείξαμε είναι το νέο δηλαδή ασφαλισμένων πρώτη φορά από 1η Ιανουαρίου του 1993 και μετά που αποσχολήθηκαν ταυτόχρονα ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, Σοφία, είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ και ταυτόχρονα είχαν ασφάλιση και στο ΝΟΑΕ. Με την ψήφιση του νομοσχεδίου, όσοι έχουν χρεωθεί διπλές εισφορές κύριας ασφάλισης έως και το 2016. Μέχρι 31 12 του 2016, μέχρι εκείνη την περίοδο λοιπόν. Μάλιστα. Πριν λοιπόν από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ που έγινε το 1η-1η του 2017, θα μπορούν λοιπόν με αίτησή τους να ζητούν τη διαγραφή της οφειλής που έχει δημιουργηθεί. Μάλιστα. Εξαιτίας λοιπόν της μη καταβολής του ποσού που αναζητούσε το ένα από τα δύο ταμεία. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι εφόσον είναι τακτοποιημένοι ασφαλιστικά στο ένα εκ των δύο ταμείων, παραδείγματος χάρη ή στο ΙΚΑ ή στο ΤΣΜΕΔΕ, και ταυτόχρονα υπάρχουν οφειλές στο ΝΟΑΕ, μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν τη διαγραφή των οφειλών στο ΝΟΑΕ. Άρα κάνοντας μία αίτηση. Κάνοντας λοιπόν μία αίτηση. Αίτηση στο ΝΟΑΕ με την οποία θα ζητούν τη διαγραφή των οφειλών του. Οι παράνομες κρατήσεις πάβουν να ισχύουν και τα ποσά των συντάξεων είναι μεγαλύτερα από 10 έως 51 ευρώ. Τα αναδρομικά, ωστόσο, δεν έχει αναφερθεί επίσημα πότε θα επιστραφούν. Δεν θα χρειαστεί κάποια αίτηση για να λάβουν οι συνταξιούχοι τα χρήματα που δικαιούνται. Η επιστροφή θα γίνει αυτόματα, ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το αν θα είναι σε δόσεις ή εφάπαξ, ούτε πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της επιστροφής. Δύο φορές θα υπολογιστεί φέτος ο ΕΝΦΙΑ, τη μία φορά με τις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές και τη δεύτερη με τις νέες τιμές των ακινήτων που θα προσεγγίσουν τις εμπορικές. Σε αυτή τη λύση οδηγείται το Υπουργείο Οικονομικών. Στο τραπέζι φαίνεται πως έχει πέσει η πρόταση να υπολογιστεί αρχικά ο φετινός ΕΝΦΙΑ με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή των πρώτων δόσεων και εν συνεχεία να υπάρξει νέος υπολογισμός που θα βασίζεται στις νέες τιμές ζώνης. Τα αποτελέσματά του ανακοίνωσε ο Όμιλος Κορές, σύμφωνα με το οποίο το 2017 κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση των πωλήσεων. Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατέγραψε ο Όμιλος Κορές το 2017, ενισχύοντας τις πωλήσεις του σε στρατηγικές κατηγορίες προϊόντων καθώς και σε αγορές προτεραιότητας. Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5% στα 55,9 εκατομμύρια ευρώ το 2017 από 54,6 εκατομμύρια ευρώ το 2016, αποτέλεσμα της θετικής πορείας του τόσο στην Ελλάδα όσο και στις στρατηγικές αγορές του εξωτερικού. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 2%, αποτυπώνοντας τα επιτυχημένα λανσαρίσματα νέων προϊόντων, στρατηγικές κατηγορίες, καθώς και την υψηλή απόδοση του συντονισμένου πλάνου επικοινωνίας και προώθησης αυτών στο κανάλι του φαρμακείου. Στο εξωτερικό, στις αγορές προτεραιότητας της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, η Νορβηγία και η Αγγλία, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 23,8%. Οι πωλήσεις στην Αμερική, μετά από μια μικρή υστέρηση, επανήλθαν σε αυξητικούς ρυθμούς. Διπλασιασμό πωλήσεων πέτυχε όμιλο στον Καναδά. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προτόκων φόρων και αποσβέσεων το 2017 ανήλθαν στα 7,6 εκατομμύρια ευρώ από 8,2 εκατομμύρια ευρώ το 2016. Τα κέρδη προφόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατομμύρια ευρώ το 2017 από 4,9 εκατομμύρια ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 18,1%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2017 ανήλθαν στα επίπεδα του 2016 στα μείον 2,3 εκατομμύρια ευρώ.
Στην Ελλάδα το 2017 ο Μήλος Κορές συνέχισε να ενδυναμώνει τη θέση του στο φαρμακείο μέσα από την παρουσίαση νέων καινοτόμων προϊόντων και τις επιτυχημένες ενέργειες πρόωθησής τους. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και δεν ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας. Όλοι εσείς έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ανδρικό ρολόι Heroes Weight. Ταιριάζει απόλυτα με το κόκκινο χρώμα των δικτών, αλλά και με το επίσης κόκκινο χρώμα των ενδείξεων στο στεφάνι. Εκτός από τη μεγάλη κεντρική κορώνα της ρύθμισης της ώρας, έχει και 4 μεγάλα κουμπιά που χρησιμεύουν για τις ψηφιακές λειτουργίες ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα, ημέρα και μήνας. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4346, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε γραπτό μήνυμα στο 54154, γράφοντας αλφαρό, κένο και το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 5 και 4, όπου θα γίνει και η κλήρωση. Σήμερα κοντά μας είναι η Σάνδρα Γεράγγελου, είναι η φοροτεχνικός μας και η δικηγόρος μας η Κατερίνα Ιφραγκάκη. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πολλά έχουμε να συζητήσουμε. Δεν είναι μόνο οι φορολογικές δηλώσεις, Σάνδρα Γεράγγελου, είναι βεβαίως το τι γίνεται και με τις αντικειμενικές, γιατί έχουμε μπερδευτεί με τελικά τι ένφια θα πληρώσουμε φέτος. Βέβαια δεν το έχει ξεκαθαρίσει αυτό ούτε το Υπουργείο Οικονομικών και αυτό μπερδεμένο από ό,τι φαίνεται είναι. Πάντως σε κάθε περίπτωση στα μέσα Μαΐου θα έχουμε τις νέες τιμές ζώνης. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα αποφασίσει και το Υπουργείο Οικονομικών τελικά με βάση ποιες τιμές θα υπολογιστεί και ο ένφια που θα πρέπει λογικά τον Αύγουστο να εκδώσει τα εκαθαριστικά. Θα δούμε όμως, Κατερίνα Ιφραγκάκη, σήμερα τι γίνεται, γιατί ξεκινά και η ρύθμιση των αγροτικών χρεών πλέον προς δημόσιο και τράπεζες και προς αυξήσεις και στο κομμάτι των βεβαίως διαγραφή χρεών. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα δούμε όμως και κούραμα το οποίο μπορεί να φτάσει και 50% σε περίπτωση που κάποιος είναι στο νομοκατσέλι. Πολύ σωστά, Σοφία, γιατί μέσα σε ένα κλίμα που όλη την ημέρα συζητάμε δυστυχώς για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, οι οποίοι διενεργούνται πλέον και για τα χρέη προς την εφορία από την Παρασκευή πλέον ηλεκτρονικά, με έναν ιδιαίτερος αυτοματοποιημένο και πολύ απλό θα λέγαμε τρόπο. Είναι πολύ αναγκαίο, καθίσταται δηλαδή επιτακτική ανάγκη να μπορέσει κάποιος να ρυθμίσει το δάνειό του και πόσο δε μάλιστα όταν πρόκειται να κάνει ένα κούρεμα, είτε πρόκειται για ένα δάνειο αγροτικό που θα αναλύσουμε τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής ότι θα γίνει με τα αγροτικά δάνεια, τα δάνεια τα οποία έλαβαν αγρότες, γεωργοί, κτηνοτρόφοι από την πρώην ΑΤΕ και θα μπορέσουν με έναν εύκολο τρόπο, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον τώρα, βέβαια θα καταθέσουν σχετικά δικαιολογητικά, είναι αναγκαίο βέβαια αυτό, αλλά θα μπορέσουν να κάνουν κούρεμα έως 60%.
Και βεβαίως να πούμε ότι επειδή είναι μια περίοδος που θα προσπαθήσουν οι τράπεζες εν ώψη του γεγονότος ότι θα πουληθούν αρκετά δάνεια στα funds, να θα μπορέσουν να κάνουν κούρεμα, το οποίο βεβαίως ανάλογα με την αδυναμία αποπληρωμής που έχει ο εκάστοτε δανειολήπτης θα μπορέσει βάσει των εισοδηματικών και περιουσιακών του στοιχείων να πετύχει ένα κούρεμα, το οποίο βεβαίως θα είναι ζωτική σημασία για να μπορέσει ουσιαστικά με κάποιο τρόπο να ρυθμίσει την κατάσταση την οποία υφίσταται αυτή τη στιγμή. Πολύ σημαντικό, γιατί το έχετε πει και το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή. Έρχονται σε επικοινωνία πλέον οι τράπεζες με τους δανειολήπτες για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Το μόνο πρόβλημα όμως είναι, και πρέπει να το ξαναπούμε αυτό, όταν κάποιος έχει κοκκινήσει ουσιαστικά το δάνειό του, μπορεί να κάνει ένα κούρεμα ή βεβαίως να βρει κάποια άλλη μακροπρόθεσμη ουσιαστικά λύση βάσει του κώδικα δεοντολογίας τραπεζών. Και όχι δυστυχώς στις περιπτώσεις που βλέπουμε ότι κάποιος είναι ενήμερος, πληρώνει το δάνειό του, πλην όμως κάποιες φορές βλέπουμε ότι δανείζεται το συγκεκριμένο πρόσωπο για να μπορέσει να είναι σωστό στις υποχρεώσεις του. Πλην όμως το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν θα μπορέσει να έχει μια τέτοια καλή ρύθμιση, θα λέγαμε, με κάποιον ο οποίος δεν πληρώνει. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεπεραστεί και θα πρέπει να υπάρξουν προϊόντα από τις τράπεζες και για αυτούς τους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι ενήμεροι και ουσιαστικά συνεπείς δανειολήπτες. Γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε και οι τηλεθεατές, είναι πόσο άδικο είναι ένας συνεπής δανειολήπτης να μην μπορεί να πετύχει κάτι καλύτερο άδικο από έναν άνθρωπο που πραγματικά. Και να πούμε και το εξής από την πείρα, επειδή το βλέπουμε αυτό στα δικηγορικά μας γραφεία, είναι πάρα πολύ σύνηθες το συγκεκριμένο πρόσωπο να παίρνει από τις ουσιαστικά από συγγενείς του χρήματα για να μπορέσει ή ο εγγύτης να καταβάλει τη συγκεκριμένη δόση για να μην κοκκινήσει το δάνειο, και δυστυχώς πολλές φορές αναγκαζόμεθα να του πούμε ότι πρέπει να το κοκκινήσει το δάνειο για να μπορέσει να κάνει, ας πούμε, split. Όταν το έχουμε αναλύσει πώς είναι η διαδικασία, να σπάσουμε σε δύο μέρη, να πληρώνουμε μόνο το ένα μέρος και αυτά, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή ρύθμιση και είναι προς όφελος του δανειολήπτη. Άρα πρέπει να το δουν αυτό λίγο οι τράπεζες, βεβαίως και οι πολιτικοί. Και να προσέχουν οι δανειολήπτες, γιατί κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Εμείς λέμε τι γίνεται σε περίπτωση δανείου, αλλά δεν μπορείς να ξεχάσεις και φορολογικά, Σάντρα Γεράγγελου, όταν ο πατέρας, η μητέρα θέλει να βοηθήσει το παιδί του για να πληρώσει λοιπόν το υπόλοιπο του δανείου, και έρχονται και σου λένε πού θα τα δηλώσεις, το κομμάτι των τεκμηρίων, αν έχεις τα χρήματα. Και όλα αυτά βεβαίως, και εκεί μεγάλη προσοχή. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ας πάρουμε το ενδεχόμενο ένας γονιός να δανείσει χρήματα στο παιδί του προκειμένου να εξοφλήσει ένα δάνειο. Στην περίπτωση αυτή, αν το παιδί δεν καλύπτει το τεκμήριο της αποπληρωμής του δανείου, δεν έχει δηλαδή είτε στην ίδια χρονιά είτε σε παλαιότερα έτη διαθέσιμο εισόδημα ούτως ώστε να καλύψει αυτό το ποσό, θα πρέπει ο γονιός που έχει δώσει τα χρήματα να κάνει δωρεά, να υποβάλει δήλωση δωρεάς στην εφορία μέσα στο έτος που έχει γίνει πραγματικά αυτή η δωρεά, να πληρώσει φυσικά φόρο 10% προκειμένου να μην πιαστεί στα δίχτυα του τεκμηρίου το παιδί. Και εδώ θέλει επίσης μια μεγάλη προσοχή, ότι και ο γονιός που δανείζει τα χρήματα στο παιδί του θα πρέπει να καλύπτει αυτό το ποσό που δάνεισε. Στην περίπτωση βέβαια που δεν προηγηθεί η δήλωση δωρεάς, δεν μπορεί και το παιδί να δηλώσει τη δήλωσή του ότι έλαβε αυτά τα χρήματα από το γονιό. Προσέξτε, πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολλοί πήγανε να βοηθήσουν και τελικά βρεθήκαν αντιμέτωποι στο να πληρώσουν, να μην μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Μεγάλη προσοχή στο κομμάτι των τεκμηρίων, μεγάλη προσοχή που βρήκαμε τα χρήματα και μεγάλη προσοχή βεβαίως στις απαραίτητες ενέργειες, γιατί μας στέλνετε και πολλά μηνύματα και μας ρωτάτε για αυτό το φόρο δωρεάς, που οι γονείς πρέπει να πάνε, γιατί δεν γίνεται ότι το λέμε προφορικά και έγινε. Πρέπει να πάμε να κάνουμε και να πληρώσουμε αυτό το 10%. Ακριβώς, πρέπει να δηλωθεί και στην εφορία, να γίνει η αντίστοιχη δήλωση για το ποσό που δωρίζει ο γονιός στο παιδί. Και μην ξεχνάμε ότι για τα χρήματα που δωρίζει ο γονιός στο παιδί του θα πρέπει να πληρώσει φόρο 10%. Θα δούμε βεβαίως, θα ξεκινήσουμε με τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει για να δούμε τι γίνεται και αυτό που είπαμε πριν από λίγο με την Σάντρα τη Γεράγγελου για τις αντικειμενικές. Τι φέρνουν λοιπόν οι νέες αντικειμενικές και βεβαίως στον ένφια τον οποίο θα πληρώσουμε. Μέσα Μαΐου λοιπόν είναι η ημερομηνία που ακούγεται που θα ξεκινήσουν οι νέες τιμές ζώνης.
Ουσιαστικά θα οριστικοποιηθούν οι νέες τιμές ζώνης. Οι εκτιμητές ήδη έχουν δώσει κάποια στοιχεία στην Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών. Βέβαια, λιγότερες από χίλιες από τις 10.000 τιμές ζώνης περνάνε αυτή τη στιγμή από κόσκινο από την αρμόδια Επιτροπή. Από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε σημαντικές αλλαγές στα κλιμάκια και στους συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, χωρίς βέβαια αυτό να είναι οριστικό. Όλα θα κριθούν όταν θα έχουν βγει οι τελικές τιμές. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο εισπρακτικός στόχος, μάλλον το ποσό που θα βεβαιωθεί, είναι 3,2 δις, με στόχο να εισπραχθούν τα 2,65 δις. Αν λοιπόν προκύπτει μεγάλη διαφορά από τις τιμές ζώνης, τότε θα υπάρξουν και κατάλληλες αλλαγές τόσο στους συντελεστές αλλά και στα κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ, ούτως ώστε να επιτευχθεί αυτός ο εισπρακτικός στόχος. Άρα, ξέρετε, το μόνο σίγουρο είναι το 2,65 θα εισπραχθεί. Άρα, κάποιες τιμές σε κάποιες περιοχές θα κατέβουν, σε κάποιες θα ανέβουν. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι 2,65 δις πρέπει να εισπραχθούν από τον ΕΝΦΙΑ. Πάμε να δούμε ποιες είναι στην επόμενη κάρτα μας οι προτάσεις των εκτιμητών. Ουσιαστικά αυτό που έχουν προτείνει οι εκτιμητές είναι αυξήσεις στις τιμές ζώνης παραθαλάσσιες και τουριστικές περιοχές, για παράδειγμα στα νησιά του Ιωνίου, του Βόρειου Αιγαίου, σε παραθαλάσσιες περιοχές Πελοποννήσου και στη Νότια Ελλάδα. Αυξήσεις επίσης θα έχουμε στις λεγόμενες λαϊκές περιοχές, κυρίως στη Δυτική Αττική και στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ενώ σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως είναι τα Πατήσια, Κυψέλη, στη Βόρεια και Στερεά Ελλάδα, θα δούμε και κάποιες μειώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές, οι τιμές θα μείνουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα που ισχύουν και σήμερα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για να το συζητήσουμε. Αυτές είναι οι προτάσεις των εκτιμητών. Το θέμα είναι, και το κρατάμε αυτό, ότι είναι τα 2,65. Το έχεις πει πάρα πολλές φορές, Σάνδρα Γεράγγελου. Βεβαίως, οι αντικειμενικές δεν φέρνουν μόνο αλλαγή στο κομμάτι του ΕΝΦΙΑ. Έχουμε πει και εδώ, έχουμε αναφέρει πολλές φορές τους φόρους. Υπάρχει μια σειρά φόρων. Με κυριότερους θεωρώ και τους φόρους μεταβίβασης. Θα επηρεάσουν κληρονομιές, θα επηρεάσουν δωρεές, γονικές παροχές και βέβαια δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη. Όλα αυτά είναι μια σειρά που επηρεάζονται από τις αντικειμενικές αξίες, τα τεκμήρια φυσικά μην ξεχνάμε. Αυτά δεν μπορούμε και να θέλουμε να τα ξεχάσουμε, τα τεκμήρια. Είναι και επίκαιρα πλέον. Πάντως, Κατίνα Φραγκάκη, συχνή ερώτηση και που διαβάζουμε εδώ και στα μηνύματα που μας στέλνουν είναι πότε με συμφέρει να μετεβάσω το κινητό μου, αλλά μία μεταβίβαση δεν σημαίνει είναι τόσο απλή διαδικασία σε περίπτωση που υπάρχει και ένα δάνειο. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει ένα δάνειο, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις σε καταδολίευσης δανειστών και ακόμα και σε περιπτώσεις εγκύτων, οι οποίοι ουσιαστικά μεταβίβασαν το ακίνητό τους και ουσιαστικά η τράπεζα, βλέποντας αυτήν την κατάσταση και προσφεύγοντας την ελληνική δικαιοσύνη, διέριξε πράγματι το συγκεκριμένο συμβόλαιο. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Βέβαια, υπάρχει πάγια νομολογία, και να το πούμε αυτό, ότι σε περιπτώσεις που θα μπορούσε να ικανοποιηθεί η τράπεζα και από άλλα ακίνητα, πέραν του συγκεκριμένου ακίνητου το οποίο μεταβιβάστηκε, βλέπουμε ότι πράγματι σε αυτή την περίπτωση δικαιώνεται ο συγκεκριμένος δανειολήπτης ή ο συγκεκριμένος εγγυητής, επικαλούμενος εν της πράγμαση, ότι πράγματι θα μπορούσε να υπάρξει ικανοποίηση μετά την εκποίηση κάποιου άλλου ακινήτου. Τα πράγματα όμως είναι πολύ δύσκολα και πολύ άσχημα, διότι υπάρχουν, πέραν από τις ευθύνες της πολιτικής δίκης, υπάρχουν βεβαίως και ευθύνες ποινικές σε περίπτωση που κάποιος ουσιαστικά προβεί στη συγκεκριμένη μεταβίβαση και σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα πρόκειται για καταδολίευση δανειστών. Άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Άρα προτείνουμε να κάνουν, γιατί κάποιοι πάρα πολλοί γονείς αυτή τη στιγμή θέλουν να μεταβιβάσουν τα ακίνητα στα παιδιά τους. Σε περίπτωση λοιπόν που θέλουν να μεταβιβάσουν το ακίνητο, είναι μια διαδικασία για την οποία θα, από τη στιγμή που το συγκεκριμένο ακίνητο έχει έχει λάβει το συγκεκριμένο πρόσωπο κάποιο δάνειο, θα πρέπει να έρθει σε συγκεκριμένη επικοινωνία με την τράπεζα. Βέβαια, όταν πρόκειται για μία εκποίηση του ακινήτου υπό την έννοια της μεταβιβάσεως και της πώλησης του συγκεκριμένου ακινήτου, θα γίνει αρχικά ουσιαστικά η αποπληρωμή τυχόν δανείου που έχει ληφθεί και εν συνεχεία το υπόλοιπο τίμημα θα μπορέσει να το λάβει ο πωλητής του ακινήτου.
Όμως, όταν πρόκειται για την μεταβίβαση ουσιαστικά της ψηλής κυριότητας και ουσιαστικά να συνεχίσει να έχει την επικαρπία ο δανειολήπτης, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι χωρίς να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της τράπεζας. Διότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει δεκτό από την τράπεζα, άλλος θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει και άλλη ακίνητη περιουσία από την οποία θα μπορέσει να ικανοποιηθεί η τράπεζα. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Λοιπόν, είμαι γεννημένος το 1959. Μάλιστα. Το 12ο του 2012. Ναι. Είχα 10.650. 10.000. 650 ένσημα. Μάλιστα. Ήκα είναι. Ήκα, ναι, όλα ήκα. Ναι. Και συνεχίζω να εργάζομαι μέχρι και σήμερα. Μάλιστα. Πότε βγαίνετε στη σύνταξη? Σωστά. Λοιπόν, για να μην απαντήσω εγώ, σε λίγα λεπτά θα είναι η κυρία Παπαθανασοπούλου εδώ. Θα απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πλήρωση να το ακούσω. Ευχαριστώ σας πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Μας έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και για δάνεια ΟΕΚ. Επίσης, οφειλές προς ΟΕΚ που δεν έγιναν απαιτητές επί 18 χρόνια παραγράφονται. Οι οφειλές, οι συγκεκριμένες, καταρχάς πρέπει να μας εξειδικεύσει τι ακριβώς οφειλές πρόκειται. Είναι από τη δανειακή σύμβαση που έλαβε, τι ακριβώς. Και μετά να μπορέσουμε να του απαντήσουμε συγκεκριμένα. Μην δώσουμε μια γενική απάντηση, γιατί μια γενική θα είναι ότι όχι, δεν τίθεται ζήτημα παραγραφής. Ωραία, αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, γιατί καταλαβαίνετε, για να μην απαντάμε κι εμείς σε γενικά ερωτήματα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί υπάρχουν και πολλές ερωτήσεις. Πουλήθηκε το σπίτι μέσα στο 2017. Πώς θα το δηλώσετε στη φορολογική δήλωση? Μέσα στο 2017. Κάποιους μήνες λοιπόν ήταν στην τέτοια. Πώς θα το δηλώσει? Καταρχάς θα πρέπει να δηλωθεί, μάλλον να διαγραφεί από το Ε9. Μέσα μην το ξεχνάμε το Ε9, το έχεις πει πάρα πολλές φορές. Εγώ το έχω βάλει πολύ καλά μέσα στο μυαλό μου και το τονίζω στους τηλεθεατές. Αν το Ε9 δεν δηλώνει, δεν αποτυπώνει το πραγματικό, την πραγματική εικόνα, έχουμε πρόβλημα. Να υπενθυμίσουμε ότι πλέον η εφαρμογή του Ε9 είναι διαρκούς ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι οποτεδήποτε έχουμε μία αλλαγή στην περιουσιακή μας κατάσταση, θα πρέπει εντός 30 ημερών να ενημερώνουμε και το Ε9. Άρα λοιπόν, από την ημέρα που έγινε το συμβόλαιο της αγοραπολισίας, θα πρέπει και ο φορολογούμενος να το διαγράψει από το Ε9. Τώρα, στη φορολογική του δήλωση που θα υποβάλει αυτές τις ημέρες, θα πρέπει σαφώς να δηλώσει το τίμημα που εισέπραξε από την πώληση του ακινήτου στον 781. Είναι ένα τίμημα το οποίο δεν φορολογείται και σίγουρα μπορεί να του καλύψει τεκμήρια. Από εκεί και πέρα, το πώς θα δηλώσει την πώληση του ακινήτου έχει να κάνει με το τι χρήση είχε το ακίνητο αυτό. Αν για παράδειγμα ήταν η κύρια κατοικία του, θα πρέπει στον πίνακα 5 που δηλώνουμε την κύρια κατοικία να δηλώσουμε ότι αυτή ήταν η κύρια κατοικία μας για 5 μήνες, για όσους μήνες για παράδειγμα μήνες, το είχαμε μέσα στο 2017, και στη συνέχεια θα δηλώσουμε τη νέα μας κατοικία. Εάν δεν ήταν κύρια κατοικία μας, αλλά ήταν μια δευτερεύουσα κατοικία, εξαρτάται το αν ήταν κενό και το δηλώναμε στο Ε2. Στον πίσω πίνακα μπορούμε να γράψουμε ότι είναι ένα ακίνητο το οποίο πουλήθηκε. Από εκεί και πέρα, αν εκμισθωνόταν, το ίδιο θα γίνει πάλι στο Ε2. Στο πίσω πίνακα και κάτω-κάτω θα πρέπει να δηλώσουμε ότι πουλήθηκε το ακίνητο αυτό. Λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γεράγγελου. Εάν πρέπει να γράψω και τα στοιχεία του αγοραστή? Όχι. Αν μου αναφέρετε αφημί και τέτοια, γιατί πλέον έχουμε... Μόνο το αφημί είναι υποχρεωτικό. Στο Ε9 όμως θα ζητηθούν και το αφημί της συμβολιογράφου, αριθμό συμβολίου και ακριβής ημερομηνία πώλησης του ακινήτου. Όσον αφορά στην φορολογική δήλωση, δηλαδή στο Ε1, θα χρειαστεί το αφημί του αγοραστή μόνο. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Εδώ κάθε απόγευμα είμαστε μαζί σας. Να καλησπερίσω την Ασπασία την Παπαθανασοπούλη, είναι η εργατολόγος μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Ασπασία μου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε εδώ για όλους τους τηλεθεατές μας, για να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις. Πριν από λίγο μας κάλεσε ο κύριος Δημήτρης, είναι γεννηθής το 1959.
Μέχρι το 12ο του 2012 είχε 10.650 ένσημα, είναι όλα ΙΚΑ. Πότε βγαίνει στη σύνταξη? 10.650 είχε μέχρι πότε? Το 12ο του 2012. Και έχουμε εικόνα και είχε, άρα είναι όλα ΙΚΑ. Είναι όλα ΙΚΑ. Είναι όλα ΙΚΑ και είναι γεννηθεί στο 1959. Το 59, άρα έγινε 59 χρονών το 18, άρα βγαίνει σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών σε πλήρη σύνταξη με τα 10.500. Εκεί ήθελα, 10.500 εκεί και κάπου ήθελα να το πω, κοντά στα 61, αλλά λέω Ασπασία Παπαθανασοπούλου, ξέρει όλους τους πίνακες απ' έξω, τα ξέρει όλα. Μα δεν έχεις μάθει και εσύ πια τόσο πολλά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Τι γίνεται και με τα δάνεια του ΕΚ? Ένας ρωτούσε για τις, ο κύριος, ένας τηλεθεατής μας για τις οφειλές, λοιπόν. Και πάμε να δούμε και εκεί έχουμε πλέον ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Έχουμε θετικές εξελίξεις. Ευτυχώς, Σοφία μου, να λέμε και κάποια ευχάριστα νέα πέραν από του. Θα πάμε και στα δάνεια, στα αγροτικά χρέη σε λίγο. θα λέμε μόνο θετικά. Είναι και Δευτέρα σήμερα. Λοιπόν, πράγματι, επειδή υπάρχει πλέον το ζήτημα της αδυναμίας αποπληρωμής, είναι γνωστό σε όλους μας λόγω της οικονομικής κρίσης, άρα υπάρχει μια προσπάθεια ουσιαστικά για κούρεμα σε αυτές τις περιπτώσεις ώστε να φύγουν ουσιαστικά και αυτά τα δάνεια, και μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 2019 πρέπει να έχουμε κατά 40 δις να έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια, πράγμα που σημαίνει ότι και στα δάνεια του ΟΕΚ υπάρχει σχετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία εφόσον μπορέσει να γίνει αποπληρωμή μέρος της οφειλής, μπορεί να υπάρξει κούρεμα έως και 60%, και βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα των δόσεων έως 120 δόσεις, εφόσον και βεβαίως και διαγραφή των προστήμων και σε κάθε περίπτωση πέραν από τα πρόστιμα και των τόκων υπερημερίας. Άρα υπάρχουν ρυθμίσεις ευνοϊκές. Θα πρέπει να καταταθούν τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται, που δεν είναι άλλα από τα εισοδηματικά, το ε1, σε κάθε περίπτωση εφόσον υπάρχει το ε1 για τα 5 προηγούμενα χρόνια, καθώς επίσης θα πρέπει να γίνει ένας κατάλογος της περιουσίας που έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο, μαζί επίσης να κατατεθούν και τα σχετικά ένφια παρελθόντων ετών, και εν συνεχεία γίνεται η σχετική ρύθμιση. Πάντως σίγουρα είναι, υπάρχουν και μπορεί κάποιος να κάνει και συνδυαστικά κάποιες ρυθμίσεις και κάποιες εκτόσεις. Και συνδυαστικά, ανάλογα με τα δάνεια που έχει λάβει κάποιο πρόσωπο. Βεβαίως, για αυτά τα δάνεια που θα πούμε και εν συνεχεία και για τα δάνεια τα αγροτικά, μιλάμε πάντα για τις περιπτώσεις που είμαστε εκτός εξοδικαστικού μηχανισμού. Δεν μιλάμε για επιχειρήσεις, αλλά μιλάμε για φυσικά πρόσωπα τα οποία μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Επειδή όμως υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, θα πρέπει να αποτανθούμε σε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα μας δώσει ουσιαστικά την καλύτερη δυνατή λύση, και αν μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτές τις ρυθμίσεις ή είναι καλύτερα να ενταχθούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος φαίνεται, από όσο γνωρίζουμε και από ό,τι ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι επειδή έχει κολλήσει η διαδικασία, η οποία έχει κολλήσει από κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν για το αν θα μπορέσουν να ενταχθούν ουσιαστικά και τα χρέη του 2017. Μάλιστα. Και είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοίς κόσμος, αλλά να προσπαθήσουν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί μπορεί, η Σοφία μου, ουσιαστικά να καταφέρουμε και για τα χρέη προς την εφορία να εντάξουμε και τα χρέη του 2017. Αυτή είναι μια πληροφόρηση την οποία την είχα την προηγούμενη εβδομάδα από κάποια ΔΟΗ, όπου ουσιαστικά επειδή είχα κάνει τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού και έχει κολλήσει η διαδικασία για 2 ολόκληρους μήνες στην ΔΟΗ, που δεν έχει προσέλθει για να κάνουμε τη διαδικασία του συμβιβασμού, ενημερώθηκα ότι υπάρχει μια θετική έκβαση και για τα χρέη του 2017. Εδώ τα μαθαίνουμε όλα. Όλα τα μαθαίνουμε εδώ πρώτοι και ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Ενημερώνουμε τους τηλεθεατές. Έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Διότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουν ότι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις και μπορέσουν να ενταχθούν, φαίνεται για τα χρέη προς τη ΔΟΗ και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ότι είναι πολύ πιθανό να εντάξουμε και το 2017. Και γι' αυτό έχει κολλήσει η διαδικασία. Άρα, καλό είναι να προσπαθήσουν να ενταχθούν μέχρι το τέλος του 2018, που θα υπάρχει ενισχύ ο συγκεκριμένος νόμος.
Θα μας τα πει, έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις για το κομμάτι των αναδρομικών. Ασπασία Παπαθανασοπούλου, να πούμε σήμερα, γιατί είναι και Δευτέρα, θα λέμε μόνο θετικά. Έτσι. Τι θα πάρουν, ποιοι θα πάρουν, τα ποσά, βεβαίως δεν είναι αυξήσεις, θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι αυτά τα οποία είναι υπερεκαγιά, θα τα πούμε. Είναι διόρθωση ποσού. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν δύο κομμάτια τα οποία, στα οποία έχουν γίνει εσφαλμένες κρατήσεις. Το ένα κομμάτι είναι η κράτηση ΑΚΓ, όπως πολύ σωστά είπες, και αφορά μόνο την επικουρική σύνταξη και αφορά ποσά συντάξεων τα οποία με τον παλιό τρόπο υπολογισμού ήταν από 300 ευρώ και πάνω, ή είναι μικρότερα τώρα, είτε παραμένουν και είναι μεγαλύτερα. Το οποίο το είχαμε τονίσει. Τους λέγαμε μην πάτε να κάνετε. Όχι, δεν ήταν για όλα τα ποσά σύνταξης, και κάτω. Από 300 ευρώ και πάνω επικουρική. Από 300 ευρώ και πάνω όσα ήταν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού. Με τον δηλαδή, παλιό το αρχικό τρόπο. Ποσό σύνταξης. Όταν λοιπόν αυτό το ποσό άλλαξε με τον νόμο Κατρούγκαλο το καλοκαίρι του 2016 κατά περίπτωση για κάθε ταμείο, δεν έγινε αντίστοιχη αναπροσαρμογή της μείωσης αυτής, με την έννοια ότι υπήρχαν ποσά που από 300, 320, 340 γίνανε 100, 112, 130, άρα δεν υπήρχε καν αυτή η περικοπή. Ακριβώς. Ή μπορεί να φτάναμε σε ποσά συντάξεων μικρότερα, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να πέφτουμε σε χαμηλότερο ποσό μείωσης, η οποία ήταν κλιμακούμενη, δηλαδή από 300 έως 350 είναι 3%, από 351 έως 400 είναι 4% και ούτω καθεξής, φτάνει σε ένα ανώτατο όριο του 10%. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι για το οποίο, όπως ξέρουμε, οι επικουρικές συντάξεις που θα μπουν στις 3 Μαΐου θα μπουν διορθωμένες και από εδώ και πέρα θα πρέπει να καταβάλλονται διορθωμένες. Βεβαίως δεν έχουμε καμία ενημέρωση για τα αναδρομικά. Ξέρουμε όμως ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει και αυτό. Θα από τον Ιούνιο και μετά ακούγεται. Έτσι, μέσα στους επόμενους μήνες, από 21 Ιουνίου, έχει κάποιο. Απλά δεν ξέρουμε αν θα δοθούν σε δόσεις ή θα δοθούν φάπαξ. Δεν ξέρουμε πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν έχουμε εικόνα για το αν θα συνοδεύονται από αντίστοιχα ενημερωτικά δελτία. Δηλαδή, θα γίνει όπως έγινε με την κράτηση υπέρ ΟΠΗ, που δεν υπήρχε καμία ανάλυση και ο συνταξιούχος δεν μπορούσε να ελέγξει με αποτέλεσμα. Όλοι να λένε, μα εγώ περίμενα άλλα ποσά, μα εγώ είχα στο νου μου αυτό το ποσό. Mm-hmm. Και δεν είχε κάποιο έγγραφο στοιχείο να ανατρέξει ο συνταξιούχος για να δει αν πράγματι είχαν υπολογιστεί σωστά. Αντιστοίχως λοιπόν και τώρα δεν έχουμε εικόνα αν θα υπάρξει κάποια ανάλυση ή αν θα είναι κάτι που θα προκύπτει από εσωτερικούς υπολογισμούς της διοίκησης, άρα του ΕΦΚΑ, και δεν θα κοινοποιείται στον συνταξιούχο. Ενδεχομένως θα μπορεί να υποβάλει μια αίτηση και να λέει: σας παρακαλώ, γνωρίστε μου αναλυτικά πώς υπολογίζετε. Πάντως θα γίνει αυτόματα. Θα γίνει αυτόματα. Θα γίνει αυτόματα μέσω τραπέζης, δεν χρειάζεται αίτηση και αφορά την κράτηση αυτή. Τώρα, δεν έχουμε επίσης ενημέρωση για το τι θα γίνει με την κράτηση του νόμου 4093 του 12. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι των ασφαλμένων κρατήσεων. Όταν λοιπόν έγινε η αναπροσαρμογή, ο νόμος 4093 του 12 προέβλεπε περικοπή, η οποία εφαρμοζόταν αθρηστικά στο ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης, εφόσον αυτά τα δύο ποσά αθριζόμενα υπερέβαιναν τα 1.000, 1.500, 2.000 και το καθεξής. Αυτή η περικοπή επίσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε διαπιστώσει ότι δεν αναπροσαρμόστηκε όταν έγινε ο επαναυπολογισμός της επικουρικής σύνταξης. Υπήρχαν λοιπόν περιπτώσεις που πλέον δεν έπρεπε καν να έχουν κράτηση νόμου 4093, δεν υπερέβαιναν τα 1.000 ευρώ και είχαν. Αυτό βέβαια είναι το πιο τραβηγμένο σενάριο και δεν είναι το συνηθέστερο. Το συνηθέστερο είναι να αλλάζει το ποσό της επικουρικής σε ποσό τέτοιο που έπεφτε το άθροισμα κάτω από τα 1.500 ευρώ και η κράτηση παρέμενε 10% που αντιστοιχούσε στην κλίμακα των 1.500 ευρώ. Αυτό λοιπόν επίσης είναι κάτι που δεν έχουμε εικόνα του πότε θα διορθωθεί και θα επιστραφεί. Δεν έχουμε διευκρινήσεις για το αν στην καταβολή που θα γίνει τώρα θα αφορά και τον 4093 ή μόνο. Πάντως δεν έχει ακουστεί σίγουρα κάτι τέτοιο. Δεν έχει ακουστεί κάτι τέτοιο και σίγουρα και αυτό όμως στους επόμενους μήνες θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε να γίνεται. Να ξεκινήσουν τουλάχιστον οι υπολογισμοί και να αρχίσουν οι συνταξιούχοι. Εδώ θα είμαστε για να ενημερώνουμε. Παίρνουν σωστά ποσά. Γιατί δεν είναι αύξηση, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι αύξηση, ήταν οι παράνομες παρακρατήσεις. Άρα λοιπόν ποσό. Είναι μία διόρθωση ποσών. Έτσι. Που πρέπει να επιστραφεί. Καλησπέρα σας, κυρία Δέσποινα. Δεν πιστεύω να ήταν κάτι να είπαμε και να την τρομάξαμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Ο 901-901-5035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Έχουν συνδυάσει πάντα την Σάντρα τη Γεράγγελου όσες φορές είναι καλεσμένη. Σίγουρα έχουμε ερωτήσεις για δωρεάν παραχώρηση και φιλοξενία. Θα πάμε όμως σε ένα διάλειμμα και θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν θέλω να τη διακόψω, γιατί είναι πάρα πολλές ερωτήσεις. Τι συμφέρει να κάνει κάποιον, Μάρκο?
Πάμε στο διάλειμμα, ναι. Μετά θα δούμε και το κομμάτι λοιπόν της φιλοξενίας και το κομμάτι τι γίνεται δωρεάν παραχώρηση. Γιατί είναι μία ερώτηση και βεβαίως θα πούμε και στο 007-008, γιατί και με αυτό έχετε πρόβλημα. Πάτε να υποβάλλετε τη δήλωση, πρέπει να αποδεχθεί ο φιλοξενούμενος. Και βεβαίως υπάρχει ένα μπέρδεμα, θα μας τα πει όλα αναλυτικά η Σάνδρα Γεράγγελου. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και δεν ξεχνάμε το SBC και η εταιρεία Ντονακάκη Solar Energy σας προσφέρουν έναν ηλιακό θερμοσύφωνα 150 λίτρων αξίας 560 ευρώ. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας της Ντονακάκη Solar Energy διαθέτει ασύγκριτη ποιότητα και αισθητική και 10 χρόνια εγγύηση. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4463, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε γραπτό μήνυμα στο 54888 γράφοντας ή τα Λάμδα και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Μαΐου και ένας τυχερός ύστερα από κλήρωση θα αποκτήσει τον ηλιακό θερμοσύμφωνα της Αντωνακάκη Solar Energy. Πίσω στα δικά μας, εδώ μαζί με τη Σάνδρα τη Γεράγγελου, την Κατερίνη τη Φραγκάκη και βεβαίως την Ασπασία την Παπαθανασοπούλου, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πολλές οι ερωτήσεις στο κομμάτι της φιλοξενίας. Πολλές οι ερωτήσεις, τι σημαίνει φιλοξενία και τι σημαίνει δωρεάν παραχώρηση, και θα απαντήσουμε και συγκεκριμένα. Είμαι εργαζόμενος μισθωτός και μένω σε ένα σπίτι που είναι στο όνομα της μητέρας μου. Με συμφέρει να μου κάνει δωρεάν παραχώρηση ή να δηλώσει ότι είμαι φιλοξενούμενος? Καταρχάς να πούμε ότι στην φιλοξενία σημαίνει ότι μένουμε στο ίδιο σπίτι με αυτόν που μας φιλοξενεί και στην περίπτωση αυτή δεν επιβαρυνόμαστε με το τεκμήριο της κατοικίας. Την επιβαρύνεται ο κύριος της κατοικίας. Στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μας έχει δώσει, μας έχει παραχωρήσει μια οικία στην οποία μένουμε μόνοι μας. Το δηλώνει φυσικά στο Ε2. Και αυτός που κάνει χρήση της κατοικίας, αυτός που μένει στο σπίτι, επιβαρύνεται και με το τεκμήριο. Ο συγκεκριμένος κύριος, εφόσον μπορεί να καλύψει με το εισόδημά του το τεκμήριο, φυσικά το ατομικό του, δεν γνωρίζω αν έχει κάτι άλλο στο όνομά του, αν έχει για παράδειγμα κάποιο αυτοκίνητο, αν πληρώνει δάνειο, εν πάση περιπτώσει, αν με το εισόδημά του μπορεί να καλύψει και το τεκμήριο της κατοικίας, θα μπορούσε η μητέρα του να του κάνει δωρεάν παραχώρηση. Στη δωρεάν παραχώρηση θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πέρα από το ποιος έχει το τεκμήριο, στην περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο που παραχωρούμε την κατοικία δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού συγγένειας, θα πρέπει να δηλώσουμε και ένα τεκμαρτό ενίκιο. Θα φορολογούμαστε δηλαδή για εισόδημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν εισπράττουμε. Τώρα, στην περίπτωση της φιλοξενίας έχουμε κάποια αλλαγή φέτος στο Ε1. Μέχρι πρότινο στη φιλοξενία τη δήλωνε μόνο αυτός που φιλοξενούνταν. Στην δήλωσή του έγραφε, δήλωνε το άφημί αυτού που τον φιλοξενεί. Από φέτος θα πρέπει ο υπόχρεος ή η σύζυγος που φιλοξενεί πρόσωπο το οποίο δεν είναι προστατευόμενο μέλος της οικογένειας να δηλώνει το άφημί του προσώπου που φιλοξενεί. Αντίστοιχα, όταν ο φιλοξενούμενος θα μπει να υποβάλει τη δήλωσή του, θα πρέπει να κάνει αποδοχή αυτής της φιλοξενίας για να μπορέσει να προχωρήσει στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Και βέβαια αυτό γίνεται για λόγους διασταύρωσης και σε επίπεδο επιδομάτων που πρέπει να ξέρει το κράτος τα μέλη του νοικοκυριού και να αποφύγουμε βέβαια τις εικονικές φιλοξενίες που μέχρι πρότινος είχαμε δει χιλιάδες εικονικές φιλοξενίες προκειμένου να αποφύγουν τα τεκμήρια του σπιτιού. Πάντως, πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι μία ερώτηση που μας κάνουν πολύ συχνά για το κομμάτι της φιλοξενίας και της δωρεάν παραχώρησης. Και γινόντουσαν και πολλά λάθη στη δήλωση της φιλοξενίας. Δηλαδή, πολλοί ήταν φιλοξενούμενοι, αλλά δήλωναν την κατοικία αυτή και σαν κύρια κατοικία, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται και με τεκμήρια ή να δηλώνουν λάθος τη φιλοξενία και να χάνουν και επιδόματα γιατί φαινόντουσαν φιλοξενούμενοι σε εκεί που στην πραγματικότητα δεν ήταν φιλοξενούμενοι. Υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν τα αρνητικά. Πρέπει κάποιος να το βεβαίως να το μετράει, αλλά πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ιδίως με τη δωρεάν παραχώρηση, πάρα πολλά παιδιά έχουν βρεθεί στη τσιμπίτα των τεκμηρίων. Μπορεί να έχουν κερδίσει λόγω χαμηλών εισοδημάτων κάποιο
επίδομα, αλλά από την άλλη έχουν χάσει και ξέρετε τι είναι στο να βρεθεί στην τσιμπίδα των τεκμηρίων. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή. Τα τεκμήρια μας ακολουθούν και πρέπει γενικότερα να τα βάζουμε και να τα ζυγίζουμε, γιατί είναι και στο κομμάτι του αφορολόγητου που χτίζουμε. Ακριβώς. Δεν ξεχνάμε και εκεί το τεκμαρτό εισόδημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος δικαιούται αφορολόγητο και φορολογείται με βάση το τεκμαρτό του εισόδημα και το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να συγκεντρώσει, ούτως ώστε να εξασφαλίσει το αφορολόγητο, θα πρέπει να υπολογιστεί στο τεκμαρτό, εφόσον αυτό ξεπερνάει το πραγματικό του εισόδημα. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που επειδή υπολόγιζαν τις δαπάνες με βάση το πραγματικό τους εισόδημα, τελικά έφταναν το τεκμαρτό να είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό τους εισόδημα και εκτός ότι πλήρωναν φόρο με βάση το τεκμαρτό, έχαναν μέρος στο φορολόγιο του και είχαμε και, και την ποινή εντός εισαγωγικών του 22% στη διαφορά των δαπανών που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Μεγάλη προσοχή, εδώ είμαστε για να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις. Βεβαίως μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να πάτε για δωρεάν παραχώρηση μια κατοικία και να έχετε να κάνετε ανάλωση κεφαλαίου για να μην βρεθείτε στα τεκμήρια. Είναι και αυτό μια λύση στο να μην είμαστε στην τσιμπίδα των τεκμηρίων. Βεβαίως πόσοι μπορούν να κάνουν ανάλωση, πόσα χρόνια να γυρίσουμε πίσω, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια λύση για κάποιον που... Είναι η κύρια λύση, βέβαια είναι γεγονός ότι εν μέσω κρίσης τα εισοδήματα έχουν μειωθεί, οι δουλειές δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται αναλώσεις κεφαλαίων παλαιότερων ετών, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Είπαμε, σας είπαμε, Θανασοπούλου, είπαμε για αυτά τις παράνομες παρακρατήσεις πέρα Καγιά. Είπαμε λοιπόν τις αλλαγές, τις διορθώσεις μάλλον να το πούμε σωστά που θα γίνουν. Και ρωτάνε οι τηλεθεατές αν περιμένουμε άλλες επιστροφές πλην από αυτή που είπαμε. Αυτό που θα γίνει τώρα θα είναι η διόρθωση του ποσού της τρέχουσας σύνταξης. Αναδρομικά αυτή τη στιγμή δεν θα καταβληθούν. Έχουμε ακούσει ότι θα καταβληθούν στους επόμενους μήνες με πιθανότερες ημερομηνίες από τον Ιούνιο και μετά. Άλλη μια διόρθωση που πρέπει να γίνει, αλλά επίσης δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Αφορά όσους είχαν με τα παλιά ποσά σύνταξης αθρηστικά κύρια και επικουρική που να υπερεύαινε τα 1.000 ευρώ ή τα 1.500 ή τα 2.000 και αυτό να άλλαξε όταν έγινε ο επανεπολογισμός της επικουρικής σύνταξης, για την οποία, μάλλον λάθος κράτησε, για την οποία δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση πότε θα καταβληθεί, αν θα καταβληθεί. Και αν θα διορθωθεί το ποσό ή θα γίνει και καταβολή αναδρομικών ποσών διορθωτικά. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Δεν έχουμε κάποια εικόνα. Σε πολύ λίγο θα δούμε και για τις προσωρινές συντάξεις και για τη διαδοχική ασφάλιση, όπως βεβαίως και για τις επικουρικές, που είναι μια καθημερινή ερώτηση. Κατένα Φραγκάκη, πάμε να δούμε αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα. Αγροτικά χρέη, γιατί και εκεί έχουμε λοιπόν διαγραφές. Έχουμε διαγραφές. Φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση υπό την έννοια ότι όσοι, καταρχάς να πούμε ότι σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλλοίς, οι οποίοι είχαν λάβει δάνειο από την πρώην ΑΤΕ και οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή, μάλλον είναι σε καθυστέρηση, ήταν σε καθυστέρηση η δόση 30 ημερών μέχρι τις 31-12 του 2017. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα λοιπόν μπορούν να έχουν μία ρύθμιση η οποία αφορά, καταρχάς να πούμε ότι όσοι έχουν το ποσό το οποίο μπορούν να το αποπληρώσουν εντός 3 μηνών, μπορεί να συμβεί μέχρι και διαγραφή 60%. Εφόσον βεβαίως, να το ξαναπούμε, μπορούν να αποπληρώσουν το υπόλοιπο ποσό μέσα σε 3 μήνες. Για τους υπολείπους μπορεί να υπάρξει ρύθμιση η οποία αφορά τις 120 δόσεις, όπως ισχύει βεβαίως και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι μπορούν να μπουν στις 120 δόσεις, που έχουν χρέη μέχρι 31-12 του 2016 προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και αφορά μόνο τα ποσά τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 50.000 ευρώ για χρέη, λοιπόν, να το ξαναπούμε, προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς το δημόσιο. Όσον αφορά λοιπόν προς τη ρύθμιση που αναφέρουμε για τα αγροτικά δάνεια, μπορεί κάποιος να διαγράψει όλους τους στόκους υπερημερίας, καθώς επίσης και τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί εξαιτίας των ληξιπροθέσμων αυτών οφειλών. Και σε κάθε περίπτωση βλέπουμε
ότι οι 120 δόσεις αφορούν, έχουν ουσιαστικά την ίδια έννοια που έχουν και οι 120 δόσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που το ανώτατο ποσό είναι 120 δόσεις, και ανάλογα με τα εισοδηματικά στοιχεία που θα προσκομίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο, καθώς επίσης και τα περιουσιακά, θα οριστεί ο τελικός αριθμός των δόσεων. Να πούμε ότι όταν πρόκειται για μια παραγωγική εγκατάσταση, όπως είναι, θα λέγαμε, η ελαιουργία, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενταχθούμε στον εξοδικαστικό μηχανισμό, στον νόμο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, και όχι σε αυτή την περίπτωση στην συγκεκριμένη ρύθμιση για τα αγροτικά δάνεια. Mm-hmm. Και πάλι να το πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό πριν την προσπάθειά μας στην ένταξη, είτε στην περίπτωση της ρύθμισης των αγροτικών δανείων, είτε στην περίπτωση των 120 δόσεων ή του εξοδικαστικού μηχανισμού, να έχουμε μια πολύ καλή συμβουλή για να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται, η οποία θα είναι μέχρι το τέλος του 2018. Και επειδή φαίνεται ότι είναι οι τελευταίες ευκαιρίες που δίνονται στους δανειολήπτες αλλά και στους οφειλέτες προς το δημόσιο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ενταχθούμε ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να αριθμίσουμε τα χρέη μας. Ασπασία μου, ισχύει ότι η προσωρινή σύνταξη είναι το 80% της βασικής? Αν ναι, σε πόσο καιρό βγαίνει? Έχω διαδοχή ασφάλιση ΙΚΑ και ΟΕ και 5 χρόνια πλασματικά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η αίτηση για προσωρινή σύνταξη, εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η αίτηση, η προσωρινή σύνταξη πρέπει να υπολογιστεί ως το 80% της τελικής σύνταξης με βάση έναν πρόχειρο υπολογισμό για το ποσό που θα γίνει. Πλην όμως, έχουμε ανώτατο όριο καταβαλωμένης προσωρινής σύνταξης στα 768 ευρώ. Άρα, αν προκύπτει ποσό κύρια σύνταξης τελικής πολύ μεγαλύτερης από αυτό και το 80% υπερβαίνει τα 768 ευρώ μηνιαίως, δεν μπορεί να καταβληθεί μεγαλύτερο ποσό από αυτό. Δηλαδή, το ανώτατο όριο είναι τα 768 και αυτό θα καταβληθεί. Τώρα, κατά μέσο όρο, μία περίπτωση με διαδοχική ασφάλιση, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να έχουν έρθει οι απαντήσεις από τα άλλα ταμεία, αρκεί να έχουν γίνει αλληλογραφίες και να υπάρχουν βεβαιώσεις για τους χρόνους ασφάλισης στα άλλα ταμεία, στους συμμετέχοντες οργανισμούς, όπως τα λέγαμε, διαδοχή, τότε ένας μέσος όρος για την προσωρινή είναι περίπου 4 μήνες. Δηλαδή, από τότε που βγαίνει μέχρι τότε που πληρώνεται, κατά μέσο όρο κάνει περίπου 4 μήνες. Αυτό, ξαναλέω, δεν έχει την έννοια του ότι πρέπει να περιμένουμε να έρθει η απάντηση για τη διαδοχή, αρκεί να έχει γίνει η αλληλογραφία και να υπάρχει μια βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης που υπάρχει στο άλλο ταμείο. Δεν εμποδίζεται κάποιος επειδή έχει διαδοχική να ζητήσει προσωρινή. Και όπως είπαμε, το ποσό, εφόσον ηλεκτρονική έτσι, θα είναι το 80%, με ανώτατο όριο τα 768 ευρώ μηνύως. Από έναρξη εφαρμογής του νόμου 3986, η κράτηση εφαρμόζεται επί της αρχικής επικουρικής μου μέχρι της αναπροσαρμογής του νόμου 4387, ενώ η καταβαλλόμενη είχε μειωθεί και σταματάει το μήνυμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Άρα προφανώς ανήκει στην κατηγορία της περίπτωσης που συζητάμε. Αυτό ακριβώς που είπαμε. Δηλαδή, μία σύνταξη ήταν 350 ευρώ, είχε 4%, λέω ένα τυχαίο νούμερο, είχε 4% κράτηση για τον νόμο 3986 του 2011, όταν αναπροσαρμόστηκε με τον νόμο Κατρούγκαλου μπορεί να έγινε 310 ή να έγινε 120 ευρώ, πολύ περισσότερο στη δεύτερη περίπτωση. Στη δεύτερη λοιπόν περίπτωση δεν θα έπρεπε να υπάρχει περικοπή του 3986, θα έπρεπε να έχει σταματήσει. Στην περίπτωση που θα ήταν 320 ευρώ θα ήταν λιγότερο το ποσό της κράτησης. Mm-hmm. Τώρα τα νούμερα που είπαμε είναι σχετικά κοντινά, αλλά μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερες αποκλίσεις και να οδηγούν σε πολύ μεγαλύτερες διαφορές ποσών. Αν δεν καταργήθηκε λοιπόν, αν έπεσε το ποσό της σύνταξης κατά τα 300 ή αν δεν αναπροσαρμόστηκε μετά την αναπροσαρμογή, τότε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ο συνταξιούχος ο συγκεκριμένος να δει τώρα ως διορθωμένο ποσό στη σύνταξη και να αναμένει και τα αναδρομικά. Πάντως κατά μέσο όρο γύρω στα 16 ευρώ γύρω πρέπει στα 16 να είναι. Κατά μέσο όρο, έτσι. Για να μην νομίζουν ότι θα δουν κάποια ποσά, οπότε να υπολογίζουν γύρω στα κατά μέσο όρο. Να συνεχίσουμε μαζί με τη Σάνδρα τη Γεράγγελου να δούμε αυτό που ξεκινήσαμε και για τις φορολογικές δηλώσεις, κάποιες επισημάνσεις που πρέπει να προσέξουν. Έχουμε ξεκινήσει να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, βεβαίως διστάζουν οι φορολογούμενοι.
Η αλήθεια είναι και ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν ανέβει και όλα τα στοιχεία. Εκκρεμούν ακόμα βεβαίως ταμείων ή στοιχεία από τράπεζες. Πάντως ο κόσμος δεν έχει σπεύσει να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Άρα λοιπόν ξεκινάμε και δείχνουμε τις κάρτες. Υποβάλλονται λοιπόν ηλεκτρονικά έως 36 του 2018. Θεωρώ ότι θα δοθεί κάποια παράταση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, καλό είναι ο φορολογούμενος έως 30 Ιουνίου να έχει φροντίσει να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Ηλεκτρονική υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων του 2015 και του 2016. Υπάρχει δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά τροποποιητικές δηλώσεις για το 2015 και το 2016. Για προηγούμενα έτη θα πρέπει φυσικά να τις υποβάλει χειρόγραφα στην αρμόδια ΔΟΗ. Υποχρεωτικά οι σύζυγοι φέτος κάνουν μαζί φορολογική δήλωση. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που δίνει τη δυνατότητα στους σύζυγους να υποβάλουν χωριστά φορολογική δήλωση, δεν ήταν εφικτό αυτό να γίνει από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Θεωρώ όμως ότι από την επόμενη χρονιά οι σύζυγοι προαιρετικά πάντα θα μπορούν να υποβάλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις. Κάτι το οποίο πρέπει να προσέξετε, το έχουμε πει πολλές φορές για τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Γιατί είναι αναδρομικά κάποιων άλλης χρονιάς. Οπότε θα τα πάρετε όλα μαζί. Μεγάλη προσοχή, δηλώσεις με επιφύλαξη και εντός 30 ημερών μπορείτε να κάνετε με προσκόμιση δικαιολογητικών στις ΔΟΗ, έτσι ώστε να τα βάλετε στα έτη τα οποία τα έχετε πάρει. Σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσής του να προσέλθει στη ΔΟΗ με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Ειδικά για τα αναδρομικά από 1η-1η-12 μέχρι 36 του 2016 που δόθηκαν με τη συντάξη του Δεκεμβρίου του 2017, οι συνταξιούχοι έχουν δύο επιλογές. Είτε θα τα δηλώσουν στη χρήση 2017 και θα τα φορολογηθούν στη χρήση 2017, είτε θα υποβάλουν δήλωση με επιφύλαξη και στη συνέχεια θα πρέπει να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις, δηλώνοντας το κάθε ποσό στο έτος που ανάγεται, εφόσον βέβαια στην βεβαίωση της σύνταξης αναφέρονται διακριτά τα έτη στα οποία αναφέρονται τα αναδρομικά. Εάν θέλει κάποιος να αποφύγει φυσικά την ταλαιπωρία να προσέλθει στη ΔΟΗ, θα μπορούσε να τα δηλώσει μέσα στη χρήση του 2017, εφόσον όμως δεν υπερβαίνει τα κλιμάκια του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, το οποίο θα μπορούσε να του κοστίσει επιπλέον φόρο. Δεν ξεχνάμε την εισφορά αλληλεγγύης που βεβαίως θα την δείτε και θα την πληρώσετε, όπως επίσης και το κομμάτι μην αλλάξει η κλίμακα και πάει σε άλλους συντελεστές. Άρα, μπορείτε με επιφύλαξη εντός 30 ημερών να κάνετε και τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη τα οποία τα έχετε από το 12 λοιπόν μέχρι το 16. Ενδεχομένως, αν και με τις τροποποιητικές τους βγαίνει ο ίδιος φόρος με το να τα δηλώσουν μέσα στο 2017, μπορούν να τα δηλώσουν μέσα στο 2017 για να αποφύγουν αυτή την ταλαιπωρία. Όμως, σίγουρα θα την αποφύγουν. Εννοείται, όποιος έχει εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ έχει εισφορά αλληλεγγύης. Πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου να αποφύγουν και πρόστιμο για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τέλος του έτους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οπωσδήποτε εντός 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση αναδρομικών όμως, οι τροποποιητικές θα πρέπει να υποβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο εκδίδεται η βεβαίωση των αναδρομικών. Αν δηλαδή έχει εκδοθεί η βεβαίωση μέσα στο 2018, μέχρι τέλος του 2018 θα πρέπει να γίνουν τροποποιητικές. Η διασπασία από τον Νοσοπούλ κατά ένα φραγκάκι δεν είναι μόνο να πάρουμε κάποια χρήματα. Μπορεί κάποιος να έχει οφειλές, μπορεί να γίνουν κατασχέσεις. Είναι λοιπόν και το κομμάτι της φορολογίας. Είπαμε, όλα πάνε συνδυαστικά. Δεν μπορούμε χωρίς το δικηγόρο και το φοροτεχνικό, γιατί πρέπει να βρούμε μια κοινή λύση. Γιατί από τη μία μπορεί να είμαστε χαρούμενοι που πήραμε τα αναδρομικά, τα οποία βεβαίως ήταν τα οποία πρέπει να τα πάρουμε, αλλά από την άλλη είναι και το κομμάτι της φορολογίας και κλίμακα μας αλλάζει. Και βεβαίως, αν έχουμε και κάποιες οφειλές, μπορεί να γίνει και κατάσχεση. Και να πούμε, Σοφία, σε αυτό που λες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι δεν μπορεί ούτε ο δικηγόρος να πάρει τη θέση του φοροτεχνικού, όσες γνώσεις και να έχει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαθεστήσει τον φοροτεχνικό. Το ίδιο ισχύει ακριβώς και για τον φοροτεχνικό που δεν μπορεί να δίνει νομικές συμβουλές. Διότι έχουμε δει τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν ας πούμε πελάτες μας οι οποίοι μπορεί να πάνε σε έναν συμβολιογράφο ας πούμε, για να βάλουμε και τους συμβολιογράφους στη συζήτησή μας, να κάνουν μια εταιρεία, να μην έχουν συμβουλευτεί εξειδικευμένο για αυτά τα ζητήματα φοροτεχνικό αλλά και δικηγόρο που να γνωρίζει πολύ καλά εμπορικό και εταιρικό δίκαιο,
με αποτέλεσμα να έχουν μεγαλύτερη ταλαιπωρία και σε κάθε περίπτωση πολλές φορές να γίνουν κάποια σφάλματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα λύσουμε σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό είναι σημαντική η συμβουλή που δίνεις στους τηλεθεατές σου, καθότι βλέπουμε καθημερινά πολλά λάθη να γίνονται, τα οποία θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τα είχαμε αποφύγει, αν ρωτάγαμε, ας πούμε, τη Σάντρα τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, και με αυτόν τον τρόπο να μπορούσε να έχει λυθεί πάρα πολύ εύκολα το συγκεκριμένο ζήτημα. Κυρία Αναστασία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Επίσης, απλώς ήθελα να ρωτήσω την κυρία Παπαθανασοπούλου, αν μπορεί να μου απαντήσει, σε ό,τι αφορά το ποσό που θα πάρω για σύνταξη, γιατί εγώ βγαίνω, επειδή είμαι τώρα στα 68 μου, στην σύνταξη γύρατος με 4.500 έσημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το ποσό της Εθνικής που θα λάβετε αντί για 384 ευρώ θα είναι 345. Για το ποσό της ανταποδοτικής όμως πρέπει να κάνουμε υπολογισμό, για τον οποίο θα πρέπει να αφήσετε περισσότερα στοιχεία και να μας δώσετε περισσότερο χρόνο. Γιατί έχει και ένα ποσοστό αναπλήρωσης, ακριβώς. Όλα αυτά για να βγει δεν είναι ακριβώς. Μια εύκολη. Ακριβώς. Αν ας πούμε ήσασταν στο ΙΚΑ ασφαλισμένοι. Στο ΙΚΑ όλα. Έχετε εικόνα τι μέσο όρο αποδοχών είχατε. 669 μέσο όρο αποδοχών. Αυτό που μου λέτε, μου το λέτε με μεγάλη ακρίβεια, μπορεί να είναι ένας τέτοιος μέσος όρος αποδοχών για 15 χρόνια, τα τελευταία 15-16 χρόνια. Α, τώρα όχι. Εγώ γι' αυτό σας λέω. Την τελευταία μου μισθοδοσία. Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι τα τελευταία χρόνια. Όχι. Θέλει έναν πολύ αναλυτικό υπολογισμό που δεν μπορούμε να τον κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε να αφήσετε τα στοιχεία να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να αφήσετε κάποια περισσότερα στοιχεία που θα σας πούμε ότι χρειάζονται. Τι στοιχεία χρειαζόσαστε? Οι συνεργάτες θα κρατήσουν το τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής το έχουν ήδη κρατήσει. Η κυρία Παπαθανασοπούλου θα απαντήσει. Μακάρι να ήταν κάτι τόσο εύκολο, δεν θα είναι, βγάζαμε δεν εδώ, είναι. Θα λέγαμε 500 ευρώ, 600 ευρώ και θα ήμασταν όλοι ικανοποιημένοι. Βεβαίως, εγώ τώρα δεν θέλω να απαντήσω περίπου πώς θα βγει η σύνταξη της κυρίας, γιατί δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035 το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-777. Δεν ξεχνάμε, Σάνδρα Γεράγγελου, και αυτοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Έχουν φύγει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Έχουν αφήσει πίσω είτε ακίνητα, είτε κάποια εισοδήματα, είτε που κάτι κάνουν, και βεβαίως πρέπει να τα δηλώσουμε όλα αυτά. Καταρχάς να πούμε για όσους έχουν υποβάλει εντός του 2018 αίτηση για μεταφορά στην ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι 31/12/2018 και σε κάθε περίπτωση, αφού λάβουν την απάντηση είτε θετική είτε αρνητική από τη ΔΟΗ. Ούτως ή άλλως και να θέλουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, θα δουν ότι υπάρχει μήνυμα το οποίο δεν τους επιτρέπει να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, γιατί εκκρεμεί απάντηση από τη ΔΟΗ. Κάποιος που ήδη έχει μεταφερθεί στην ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, εφόσον δεν έχει εισοδήματα, πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα, δεν είναι και υπόχρεωση φορολογική δήλωση. Βέβαια, εδώ να δώσουμε μία συμβουλή, επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες ζητούν καθαριστικά ή ενδεχομένως σε κάποιο δημόσιο φορέα να ζητηθούν καθαριστικά, καλό θα ήταν και αυτοί που δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση, γιατί δεν έχουν καθόλου εισοδήματα στην Ελλάδα, να υποβάλουν έστω μία μηδενική δήλωση, προκειμένου να έχουν ένα εκαθαριστικό όταν αυτό ζητηθεί. Mm-hmm. Τώρα, όσοι κάτοικοι εξωτερικού έχουν και εισοδήματα στην Ελλάδα, σαφώς σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση, φορολογούνται για τα εισοδήματα που εισπράττουν εδώ στην Ελλάδα. Σαφώς, ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία τους, δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με τους κατοίκους Ελλάδος. Όσες υποχρεώσεις έχουν οι κάτοικοι Ελλάδος απέναντι στα ακίνητα, το ίδιο έχουν και οι κάτοικοι εξωτερικού. Όλες τους οι αλλαγές στα ακίνητα εντός 30 ημερών θα πρέπει να δηλώνονται στο Ε9. Πληρώνουν φυσικά ένφια. Άρα, η μόνη διαφοροποίηση υπάρχει στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης σε σχέση με το αν έχουν πραγματικό εισόδημα ή όχι. Και πολύ σημαντικό αυτό, γιατί βλέπω έχουν έρθει πολλές ερωτήσεις, γιατί λέμε και για το Ε9 και για τον ένφια, και για το πιστοποιητικό ένφια πενταετίας όταν κάνουμε την αγοροπολισία. Το έχει πει πολλές φορές.
Το είπε και πριν από λίγο η κυρία Γεράγγελου. Το έψιλον είναι ανά πάσα στιγμή, μέσα σε 30 ημέρες, μπορώ να το διορθώσω ότι η αλλαγή έχω κάνει στο κινητό μου. Δεν χρειάζεται να περιμένω στην υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Όχι. Έχει ανεξαρτοποιηθεί το ε9 από το ε1. Παλαιότερα, μαζί με το ε1, υποβάλαμε και το ε9 με όλες τις αλλαγές της χρονιάς. Πλέον, οποιαδήποτε αλλαγή εντός 30 ημερών θα πρέπει να ενημερώσει το ε9. Όπως επίσης, ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαπιστώσω ότι έχω κάποια λάθη στην ακίνητη περιουσία μου και θέλω να τα διορθώσω, μπορώ ανά πάσα στιγμή να μπω να τα διορθώσω. Φυσικά υπάρχει πρόστιμο για τις προηγούμενες χρονιές. Καλό βέβαια αυτό θα ήταν να γίνει όταν εντοπίσουμε τα λάθη, γιατί σε περίπτωση που χρειαστεί να εκδώσουμε πιστοποιητικό ένφια για κάποια σύνταξη συμβολαίου, είναι κάποιο ζήτημα αρκετά χρονοβόρο και θα χάσουμε χρόνο από τη σύνταξη του συμβολαίου. Χρωστάω στο Δήμο 600 ευρώ σε νερό. Έκανα ρύθμιση σύμφωνα με τον νόμο 4483, την οποία έχασα λόγω υγείας του παιδιού μου. Τώρα μου λένε ότι και σταματάει το μήνυμα. Λογικά δεν μπορεί να κάνει, να συνεχίσει αυτή τη ρύθμιση. Τι μπορεί να κάνει, Κατερίνα μου? Ήταν ρύθμιση στην ΙΔΑΠ. Ναι, στο Δήμο γιατί χρώσταγε 600 ευρώ σε νερό. 600 ευρώ σε νερό. Δυστυχώς η απάντηση είναι αρνητική που θα δώσω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει. Επειδή λόγω υγείας του παιδιού του μήπως μπορεί... Ας κάνει μια προσπάθεια, αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχουν... Το θέμα είναι, και γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, ότι οι ρυθμίσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Ουσιαστικά είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως το λέμε και το ξαναλέμε, μέχρι το τέλος του 2018, ότι ισχύουν οι ρυθμίσεις που αναφέρουμε κάθε φορά. Άρα ας κάνει μια προσπάθεια για κοινωνικούς λόγους και για λόγους υγείας που έχει το παιδί και ίσως μπορέσει να καταφέρει κάτι περισσότερο πέρα από τον 12 και δόσεων που θα μπορούσε. Ό,τι χρειαστούν, είμαστε εδώ. Δεν ξεχνάμε και τις ρυθμίσεις της εφορίας. Δυστυχώς μία είναι εκεί η ρύθμιση, οι 12 δόσεις. Όσοι έχουν μείνει σε 100 δόσεις, μεγάλη προσοχή, μην βγουν εκτός, γιατί πολύ λίγοι έχουν απομείνει από ό,τι γνωρίζω. Είναι πολύ σημαντικό να εξοφλούν άμεσα και τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Δεν υπάρχει πλέον το χρονικό περιθώριο των 15 ημερών. Κάθε νέο φίλο που δημιουργείται θα πρέπει άμεσα είτε να εξοφλείται είτε να ρυθμίζεται σε 12 δόσεις. Διαφορετικά θα τεθούν εκτός και από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Μετά το διάλειμμα με την Ασπασίτη Παπανδοσοπούλου θα πούμε, ναι, και για τη διαδοχική. Εσείς θέλετε να μάθετε το χρόνο, αλλά βεβαίως θα μας τα πει η Ασπασία. Θα δούμε και για τις συντάξεις χειρίας, όπως επίσης θα δούμε και διαγραφή οφειλών και για τις ασφαλισμένες που είναι σε δύο ταμεία. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σάνδρα Γεράγγελου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Και κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με την Κατερίνα τη Φραγκάκη και την Ασπασία την Παπαθανασοπούλου για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τώρα αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα, Ασπασία Παπαθανασοπούλου. Τι γίνεται σε περίπτωση που ένας ασφαλισμένος έχει δύο ταμεία και πώς μπορεί να κάνει διαγραφή οφειλών? Λοιπόν, η παύση, ας πούμε, της ασφάλισης μπορεί να γίνει εφόσον στον έναν από τους δύο φορείς θα υπήγε το με καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, αν δεν ήταν δηλαδή υποχρεωτική η ασφάλισή του. Έχει βγει εγκύκλωση η οποία αναφέρεται ειδικά στο θέμα της προσάυξησης των προσαυξημένων εισφορών που έπρεπε να πληρώνουν οι ασφαλισμένοι του τέως της ΜΕΔΕ και έχουν δυνατότητα όσοι δεν έχουν καταβάλει, όσοι έχουν ξεκινήσει να καταβάλουν αλλά δεν έχουν εξοφλήσει, να διαγραφούν από τον κλάδο αυτό, να μην πληρώσουν την εν λόγω προσάυξηση. Οφείλουμε να πούμε ότι σε όσες περιπτώσεις έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα συμφέρει η παύση της ασφάλισης αυτής και η μη επιβάρυνση, διότι είναι ποσά που δεν θα καταβληθούν ανταποδοτικά ως σύνταξη μεταγενέστερα. Βεβαίως υπάρχει η ανταποδοτική σύνταξη ή η προσαύξηση που μπορεί να πάρει κάποιος την κύρια σύνταξή του. Τα ποσά των προσαυξήσεων είναι σημαντικά αν λάβουμε υπόψη ότι τα ποσά ανταποδοτικής βγαίνουν χαμηλότερα. Οι ωφέλη όμως που έχουν οι ασφαλισμένοι που πληρώνουν τα ποσά αυτά είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την επιβάρυνση που θα έχουν για να πληρώσουν τις εισφορές. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εξυπηρετεί η διαγραφή από τον έναν από τους δύο φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να γίνει.
Η παράλληλη δε ασφάλιση, εφόσον προκύπτει για την ίδια απασχόληση και δικαιούμαι να ζητήσω να ασφαλιστώ στον έναν φορέα και στον άλλον προαιρετικά ή να ζητήσω να διαγραφώ, ωφελεί τον ασφαλισμένο διότι δεν επιβαρύνεται με υπέρμετρα ποσά εισφορών αυτή τη στιγμή, τα οποία μελλοντικά δεν θα έχουν αντίκρισμα στη σύνταξή του. Πρέπει αυτό το ποσό να το πληρώσει εφάπαξ, έτσι. Όχι, όχι. Αυτό μπορεί να καταβληθεί και τμηματικά. Τμηματικά. Εξαρτάται και από το, τι προεβλέπεται στις καταστατικές διατάξεις του ταμείου, το οποίο προήρχεται. Mm-hmm. Ας πούμε, στο τέος της ΜΕΔΕ, που είναι το παράδειγμα για το οποίο μιλάμε περισσότερο, υπήρχε η πρόβλεψη ότι μπορεί να καταβληθεί η εισφορά αυτή τμηματικά. Όσοι λοιπόν δεν την έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν πληρώσει καθόλου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να διαγραφεί αυτή η οφειλή τους, να μην την επιβαρύνονται περαιτέρω, και όσα ποσά έχουν ήδη πληρώσει ή να επιστραφούν ή να περαστούν σε αυτό το λογαριασμό της προσάυξης για να λάβουν κάποια προσάυξηση όταν θα συνταξιοδοτηθούν. Κύριε Κώστα, καλησπέρα σας. Μάλιστα. Ή τους τρομάζουμε ή έπεσε η γραμμή σημαίνει. Γιατί καλύψαμε αυτό που είπαμε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035. Ο κύριος που χρωστάει το νερό έχει στείλει αρκετές φορές το μήνυμά του. Είπαμε λοιπόν να κάνει μία προσπάθεια να πάει να ζητήσει λόγω της υγείας του παιδιού. Τα σχετικά έγγραφα τα ιατρικά προκειμένου ουσιαστικά να μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα υγείας. Και να πούμε ότι σε κάθε περίπτωση η σχετική αίτηση πρέπει να γίνει εγγράφος, διότι μιλάμε για νομικά πρόσωπα, άρα θα πρέπει να κάνει μία αίτηση να αναφέρει τους λόγους τους οποίους ουσιαστικά για τους οποίους δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την ρύθμιση, ώστε να μπορέσει τουλάχιστον να ενταχθεί αν γίνει κάτι τέτοιο δεκτό από την σχετική διοίκηση. Και βεβαίως ό,τι θέλουμε να ζητήσουμε από οπουδήποτε, καλό είναι να κάνουμε γραπτά αιτήματα και να μην τα λέμε προφορικά. Γραπτά αιτήματα και με αριθμό πρωτοκόλλου, διότι δεν ξέρουμε πότε και πού μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε το σχετικό έγγραφο. Ασπασία μου, σε διαδοχή ασφάλιση ο ΑΕ 35 χρόνια και είκα 5 τελευταία χρόνια με 1000 ένσημα. Πόσο καιρό κάνει να βγει η σύνταξη και ποιος είναι ο πονέμων φορέας? Είπαμε ότι είναι 5 χρόνια στο ΙΚΑ τα τελευταία. Ακριβώς. Και όλα τα προηγούμενα είναι στον ΟΑΕ. 35 χρόνια στον ΟΑΕ. Εφόσον υπάρχουν 1500 και των οποίων 600 την τελευταία πενταετία στον τελευταίο φορέα, δηλαδή στο ΙΚΑ, τα οποία μάλλον υπάρχουν από ό,τι βλέπουμε, εκτός αν η απασχόληση κατέτος είναι μειωμένη γιατί δεν είναι 300. Αν λοιπόν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή 1500 ημέρες εκ των οποίων 600 την τελευταία πενταετία, τότε ο τελευταίος φορέας, το τέος ΙΚΑ, είναι και ο απονέμων. Θα βγάλει σύνταξη με τον συνυπολογισμό του χρόνου του ΟΑΕ. Τώρα αυτό, σαν χρόνος διεκπαιρέωσης για την οριστική απόφαση δεξιοδότησης, ποικίλει από τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ σε άλλο περιφερειακό κτλ. Μπορούμε να πούμε ότι ένας μέσος όρος είναι οι 20 με 24 μήνες. Ένας μέσος όρος διεκπαιρέωσης ετοιμάτων. Σε κοιτάω και χαμογελώ, γιατί μου αρέσει που το είπες με μήνες και δεν είπες περίπου στα 2 χρόνια, για να μην να το περάσουμε γρήγορα. Είναι εκεί, έχεις δίκιο. Το μόνο που βοηθάει πολύ στις περιπτώσεις αυτές είναι η πρόβλεψη για την προσωρινή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του ΕΦΚΑ, όπου με βεβαιώσεις ασφάλισης από τους προηγούμενους φορείς υπάρχει δυνατότητα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, υπάρχει δυνατότητα να χορηγηθεί η προσωρινή χωρίς να έχουν αλληλοκληρωθεί οι αλληλογραφίες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο δεν ήταν εφικτό στο προϊσχύον καθεστώς της προσωρινής σύνταξης. Κατερίνα Φραγκάκη, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές για τον νόμο Κατσέλη, αλλά πλέον βλέπουμε ότι κάποιοι μπορούν να πετύχουν και ένα κούρεμα 50% από τη στιγμή που είναι στον νόμο Κατσέλη. Και θα πω το εξής, ότι είναι σύνηθες σε πολύ ευνοϊκές υποθέσεις που έχουν εκδοθεί να έρχεται η τράπεζα σε επικοινωνία ουσιαστικά με τον δανειολήπτη και ουσιαστικά να κάνει τη σχετική πρόταση, η οποία δεν είναι άλλη από το να καταβληθεί το συγκεκριμένο ποσό που υπολείπεται και ουσιαστικά να γίνει το κούρεμα του, όπως πολύ σωστά είπε Σοφία, 50%. Και ο λόγος είναι σαφής, ότι οι τράπεζες, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι επειδή θέλουν ουσιαστικά να φύγουν όλα αυτά τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια που υπάρχουν, τα οποία, όπως είχαμε πει σε μια άλλη εκπομπή, είτε αναγκαστικά σε κάποια φάση θα δημιουργηθούν οι κακές τράπεζες, όπως αναφέραμε, ή θα τα πάρουν ουσιαστικά τα funds, προκειμένου να γίνει πράξη η μείωσή τους
κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος. Έρχονται λοιπόν σε επικοινωνία και πράγματι προτείνουν στον δανειολήπτη τη συγκεκριμένη διαγραφή. Είναι κάτι το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι προς όφελος του δανειολήπτη. Εμείς ως δικηγόροι το προτείνουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι πολύ καλύτερο να μπορέσουμε να έχουμε μία άμεση και οριστική πλέον λύση του συγκεκριμένου προβλήματος, η οποία βεβαίως σε κάθε περίπτωση δεν είναι ανεδαφική. Μπορεί ο συγκεκριμένος δανειολήπτης να αποπληρώσει μέρος του δανείου υπό αυτή την έννοια και να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτήν που ήταν πριν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και εν συνεχεία πριν κάνει την συγκεκριμένη ρύθμιση. Άρα να λένε ναι, εφόσον βεβαίως μπορούν να ανταπεξέλθουν στην ρύθμιση που θα τους προτείνει η τράπεζα και σε κάθε περίπτωση θα είναι προς όφελός τους. Πάντως συχνή ερώτηση και διαβάζω και μηνύματα είναι, έχω μπει λοιπόν, είμαι στο νόμο Κατσέλη, μου έχει οριστεί να πληρώνω μία δόση, έχω κάποιο περιθώριο, δηλαδή κάποια έτσι ευκολία να μην πληρώσω κάποια δόση ή με κατευθείαν βγαίνω, δηλαδή μέχρι τρεις δόσεις πρέπει... Μέχρι τρεις δόσεις. Διαφορετικά με βγάζει, βγαίνει εκτός ρύθμισης. Είναι εκτός ρύθμισης και να πούμε ότι αυτό που ακούγεται είναι ότι θα είναι πολύ πιο αυστηρός ο νόμος Κατσέλη. Περιμένουμε ουσιαστικά την σχετική τροποποίηση, άρα να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την απόφαση που έχει εκδοθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, διότι βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός, οι δικαστές είναι ακόμα πιο φιδωλοί, είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί και θα πούμε ότι πλέον φαίνεται σε πολλές περιπτώσεις ακατόρθωτο να μπορέσει να εντάξει κάποιος τα χρέη προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή βλέπουμε μία τάση της νομολογίας ουσιαστικά να βγαίνουν εκτός ρύθμισης τα συγκεκριμένα χρέη, αν και υπάρχει ρητή μνήα στον αναθεωρημένο πλέον νόμο Κατσέλη ότι μπορούν να ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρέη. Είναι ένα πρόβλημα, Σοφία μου, που αντιμετωπίζουμε, εμείς που ασχολούμαστε με τα κόκκινα δάνεια και με το νόμο Κατσέλη, και θέλει πολύ μελέτη και πολύ προσοχή αν θα εντάξουμε ή όχι τα συγκεκριμένα χρέη για να μην βρεθούμε εντός συνολικής ουσιαστικά, να μην μπορέσουμε να εντάξουμε όλα τα χρέη μας στον συγκεκριμένο νόμο. Και γι' αυτό θα πρέπει να τα ζυγίζουμε και να βλέπουμε αν πρέπει ουσιαστικά να προσπαθήσουμε να κάνουμε την ένταξη και των συγκεκριμένων χρεών. Ο επόμενος τηλεθεατής είναι ο κύριος Ευθύμιος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μια ερώτηση παρακαλώ. Βεβαίως. Δεν έχω καταλάβει αυτά τα αναδρομικά που λέτε, ας πούμε, από το 12 και θα αντιπάσεις. Ποιοι τα παίρνουν αυτά? Μάλιστα. Αυτά τα αναδρομικά δεν αφορούν χρονική περίοδο από το 12, αφορούν χρονική περίοδο από το καλοκαίρι του 16, που έγινε η αναπροσαρμογή της επικουρικής ασύνταξης. Και εφόσον το αρχικό ποσό αυτής, όπως είχε εκδοθεί η αρχική απόφαση της δεξιότησής σας, υπερεύαινε τα 300 ευρώ, έχετε λόγο να ενδιαφέρεστε. Άρα... Μου τα έχουν κόψει. Στην επικουρική δεν έχουν κάνει τίποτα, 17 ευρώ. Οπότε δεν δικαιούμαστε τίποτα. Η αρχική επικουρική σας πώς ήτανε? Ήτανε 204. Άρα εσείς δεν εντάσσεστε σε αυτή την κατηγορία. Η κύρια σύνταξη μεικτό ποσό πώς ήτανε? Εγώ έπαιρνα 1500 ευρώ. Αλλά με τα ψαλιδίσματα που μου κάνανε παίρνω τώρα 1120 κάπου. Θα ήθελα να μου πείτε, μην μου πείτε με τις περικοπές, θα ήθελα να μου πείτε το αρχικό ποσό της επικουρικής σας ήταν πάνω από 300, γιατί για να παίρνατε 1500... Για να παίρνω, έπαιρνα 1500 βέβαια ήταν πάνω από το αυτό. Άρα η αρχική επικουρική σας ήταν πάνω από... Το ΤΕΑΜ, συγγνώμη. Είχα και ΤΕΑΜ, έτσι. Ωραία. Ενσωματωμένο το δύο, αλλά τα είχαν ξεχωριστά, ας πούμε. Το ΤΕΑΜ το λέγανε σαν, όπως λέμε, τα επικουρικά ταμεία. Επικουρική, μάλιστα. Τι ποσό ήταν αυτό που έγραφε η απόφαση της δεξιότησής σας? 204 ευρώ. Και το ποσό της κύριας ήταν 1300? Ναι, μπράβο.
Ωραία. Άρα εσείς εντάσσεστε στην κατηγορία αυτών που πρέπει να δουν εάν θα γίνει η διόρθωση της άλλης κράτησης του νόμου 4093 του 12, πάλι αφορά την περίοδο από το καλοκαίρι του 2016 και εφεξής, ο νόμος είναι του 12, αλλά η περίοδος που έχουν γίνει λάθη στις περικοπές ξεκινάει από τότε που έγινε η αναπροσαρμογή της επικουρικής σύνταξης, δηλαδή από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο κατά περίπτωση του 2016. Αυτό θα μπορείτε να το δείτε μέσα στο ενημερωτικό σας σημείωμα, να ελέγξετε εάν η κράτηση του νόμου 4093 του 12, παρότι αθρηστικά οι συντάξεις σας έχουν πέσει από τα 1.500 ευρώ, εάν λοιπόν η κράτηση του νόμου 43 είναι υψηλότερη από 5%, τότε θα πρέπει να μεριμνήσετε να λάβετε κάποια επιστροφή. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί αν οι αυτόματες επιστροφές αφορούν και τον νόμο 4093 του 12, ή αν όχι θα πρέπει να υποβάλλετε κάποια αίτηση, αλλά ακόμα δεν έχουμε διευκρινήσει από αυτόν. Μάλιστα. Και αν η κράτηση είναι 5% με βάση τα δεδομένα που μου δίνετε, τότε δεν έχετε λόγο να περιμένετε κάτι. Ναι, αγάπη μου, ναι, το καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ωραία. Να σας πω κάτι. Μου κίνησε περιέργεια, γιατί όλοι με ρωτάνε πίτσα, τα πάλι στα αναδρομικά. Δεν σας κατάλαβα, συγγνώμη. Να εντάσσουμε στο νόμο αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, όπως μου τα λέτε τώρα, εγώ θα κάνω κάποια κίνηση και θα δω. Εντάξει, δείτε το. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό απόγευμα να είστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντως που έχουν μπερδευτεί πολλοί συνταξιούχοι γενικά, ποιοι θα πάρουν και ποιες επιστροφές και τι γίνεται με όλα αυτά. Όπως πολλές ερωτήσεις διαβάζω είναι και ποιοι θα δουν αλλαγές στις επικουρικές που θα... Αυτό είναι τώρα, αυτό που θα γίνει στις 3 Μαΐου. Λοιπόν, είναι για αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή μιλάμε και αναφερόμαστε. Ακριβώς. Άνω των 300 ευρώ, γι' αυτό ρωτάμε πολλές φορές και το ποσό της αρχικής επικουρικής σας. Γιατί ακριβώς. Αν είναι από 300 και έχετε κάνει, άρα θα απαντείτε κι εσείς αυτές τις κρατήσεις οι οποίες είχαν γίνει και θα δείτε αυτή την αλλαγή στην επικουρική. Αν το αρχικό ποσό της επικουρικής, όπως είχε βγει πριν τον νόμο Κατρούγκαλο, ήταν κάτω από 300, δεν υπήρχε καν η περικοπή αυτή. Μα το τονίζαμε κιόλας και λέγαμε. Δεν συζητάμε για αυτές τις περιπτώσεις, συζητάμε για όσους είχαν αρχικό ποσό επικουρικής σύνταξης από 300 ευρώ και πάνω. Και βεβαίως ο 4093 που σας λέει η κυρία Παπαθανασοπούλου είναι άθροισμα κύριας και επικουρικής. Που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Που υπερβαίνει. Άρα περικοπή 5% που υπερβαίνει τα 1.500. Το οποίο ακόμα 10%. Κρατάμε, έχουμε βάλει μια ανωτελεία στο δεν να δούμε τι γίνεται. Του πότε δεν έχουμε εικόνα του πότε δεν έχει διευκρινιστεί. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και με τις συντάξεις χειρίας. Εκεί δεν έχει αλλάξει κάτι. Βεβαίως, απλά υπάρχει μια κινητικότητα, ίσως, να βγαίνουν κάποιες πράξεις μεταβίβασης, να μην μένουν πίσω οι περιπτώσεις αυτές. Κάτι που έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά είναι ότι παρότι βγαίνει η προσωρινή σύνταξη, και η χείρα η οποία λαμβάνει τη σύνταξη ήταν έμεσο μέλος ασφαλισμένο στο βιβλιάριο του αποβιώσαντος σύζυγου ή ο χείρος αντίστοιχα, αν δεν ελάμβανε δική του σύνταξη, δεν εργάζονταν. Τώρα λοιπόν, παρότι βγαίνει προσωρινή, μάλλον τη στιγμή που βγαίνει προσωρινή σύνταξη, μπορεί να γίνει παράταση της κάλυψης ασθένειας. Αυτό είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος και θεωρεί ότι αυτομάτως, επειδή έχει καταστεί, ας πούμε, προσωρινά συνταξιούχος, θα περαστεί και μέσα στο σύστημα η κάλυψη ασθενείας. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει αυτόματα. Πρέπει να μεριμνήσει ο ίδιος ο συνταξιούχος, ο χείρος ή η χείρα, για να έχει την κάλυψη ασθενείας ως έμεσο μέλος, καθόν χρόνων παίρνει προσωρινή σύνταξη. Και βέβαια, όταν βγει η οριστική σύνταξη, αυτό το πράγμα ανανεώνεται και μονιμοποιείται. Συναρτάται βεβαίως πάντα με το διάστημα για το οποίο καταβάλλει τη σύνταξη λόγω θανάτου. Mm-hmm. Γιατί αν είναι για μια τριετία, η κάλυψη λόγω ασθενείας θα καλύπτει αυτό το διάστημα. Τώρα, όταν θα έρθει η στιγμή της παράτασης, θα επανεξεταστεί και το θέμα της κάλυψης λόγω ασθενείας. Ο κύριος Σπύρος είναι επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για το ασφαλιστικό. Λίγο πιο δυνατά σας παρακαλούμε. Λέω, θα ήθελα να ρωτήσω για το ασφαλιστικό. Βεβαίως, βεβαίως. Είχα επικουρική 503 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, από το 8 που βγήκα, είχα 35 ευρώ ακαγή. Με τον επαναπολογισμό το 16 έχω επικουρική το ΙΚΑ. Τι ποσό? Όταν έγινε ο επαναπολογισμός ήταν λοιπόν 262, αλλά η αρχική ήταν λοιπόν 503. Ναι. Άρα συνέχισαν να σας κάνουν κράτηση 7% στην επικουρική. Ναι, μέχρι το 16 λοιπόν μου κάνανε. Από εκεί και πέρα επαναπολογίζει και μου κόψα 50%. Όταν έγινε ο επαναπολογισμός, συνέχισαν να σας κρατάνε 7% στην επικουρική. Ήταν μετά, όχι.
Άρα μετά τον επαναυπολογισμό δεν σας κάναν τη συγκεκριμένη κράτηση. Όχι, δεν μου κάναν, αλλά μου κάναν 50% περικοπή. Αυτό είναι θέμα αναπροσαρμογής και επαναυπολογισμού βάσει στον νόμο Κατρούγκαλου, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε έτσι. Απλώς ρώτησα αν δικαιούμε και ένα δεύτερο. Με συγχωρείτε να σας πω, για τον 3986 την κράτηση υπέρα ΚΑΓΕ δεν δικαιούστε κάτι. Πρέπει να ελέγξετε όμως αν γίνεται σωστά και η κράτηση του 4093 για να έχετε τόσο ψηλή επικουρική. Σίγουρα είναι αντίστοιχα ψηλή και η κύρια σύνταξη ως μεικτό ποσό. Άρα θα πρέπει να ελέγξετε αν αφαιρουμένων των άλλων κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων στην κύρια σύνταξη του νόμου 4024 του 11 και του νόμου 4051 του 12. Δεν είχα τόσο ψηλή. Πώς? Λέω, δεν είχα τόσο υψηλή πάνω από 1.400 κύρια σύνταξη. Όχι, αλλά αθρηστικά μαζί με την επικουρική δεν υπερεύαινε τα 1.500. Είχα 1.446 με τον επαναπολογισμό το Μάιο του 16. Μάλιστα. Άρα εσείς πρέπει να ελέγξετε λοιπόν αν σας κάνουν σωστή κράτηση στο 4093 του 12. Αυτό πρέπει να ελέγξετε. Γιατί σίγουρα ήσασταν πάνω από τα 1.500 πριν τον επαναυπολογισμό και μετά τον επαναυπολογισμό πέσατε κάτω από τα 1.500. Άρα πρέπει να δείτε αν η κράτηση του 4093 μέσα στο εκαθαριστικό σας σημείωμα και της κύριας και της επικουρικής αν είναι ορθή. Για ένα δεύτερο, λοιπόν, κατά προσέγγιση, αυτή τη στιγμή έχω 1.104 κύρια σύνταξη, λοιπόν, μειχτά. Και 45 ευρώ, λοιπόν, επίδομα ζυγίου. Ναι. Μπορείτε, λοιπόν, να μου λοιπόν, προσεγγίσετε πόσο θα είναι... Με τον επαναυπολογισμό, όχι, δεν μπορούμε. Πρέπει να έχουμε στοιχεία αποδοχών για αρκετό διάστημα πίσω, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα και δεν έχουμε το χρόνο εδώ πέρα να το κάνουμε αυτό. Είναι σαν να υπολογίζουμε τη σύνταξή σας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Καλά, είπα εσύ, μουτριγά, να έχουμε μία άποψη, γιατί... Δεν υπάρχει δυστυχώς ένας οριζόντιος κανόνας να πούμε θα μειωθεί κατά 15%. Ο επαναυπολογισμός ακριβώς αυτό σημαίνει, ότι παίρνουμε κάποιο κομμάτι αποδοχών, βγάζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο το μέσο όρο και στο μέσο όρο αυτό εφαρμόζουμε τον συντελεστή αναπλήρωσης με βάση τα συνολικά σας χρόνια. Εντάξει, το τρόπο το ξέρω και εγώ το ξέρω. Έχω γι' αυτό σας λέω. Σας ευχαριστούμε. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, θα κάναμε εμείς τον επαναυπολογισμό. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Γιώργο. Ναι. Βεβαίως, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω κάτι δάνεια εγώ και είμαι στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Και η Τράπεζα Πειραιώς έχει 2-3 δάνεια στο όνομά μου και μου έκανε μια πρόταση προχθές. Είναι 30.000 οφειλή, να δώσω τις 5.000 και να μου κόψει τις 25 και να δίνω μια δόση για τα 5.500. Μάλιστα. Εσείς τι λέτε? Η απόφαση τι ορίζει? 38 ευρώ το μήνα. Τι διαγραφή σας έχει γίνει μέσω της αποφάσεως? Δεν έχω δεύτερο δικαστήριο ακόμα πάει. Α, δεν έχετε πάει ακόμα στο δικαστήριο. Ωραία, καταρχάς εννοείται ότι θα το συζητήσετε αυτό με το δικηγόρο σας. Σαν πρόταση έτσι που μας την περιγράφετε, ακούγεται μια πολύ καλή πρόταση. Αλλά ο δικηγόρος σας, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση, θα σας πει τι περιμένει σε κάθε περίπτωση να εκδοθεί από το δικαστή και αν αυτή η πρόταση που σας κάνουν είναι συμφέρουσα. Μου είπε, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις, μου λέει. Εγώ θα σας πρότεινα πάντως να προχωρήσετε να τελειώνετε χωρίς δικαστήρια και αυτά. Ακούγεται μια πάρα πολύ καλή πρόταση από την τράπεζα, βεβαίως. Θα πάτε με το δικηγόρο σας, θα δείτε τα περαιτέρω που χρειάζονται για να σας εξασφαλίσει τυχόν, αλλά ακούγεται μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Δεν είναι καλή πρόταση? Σας λέω, χωρίς να γνωρίζω το φάκελό σας, εντάξει, με αυτό που μου περιγράφετε φαίνεται μια πολύ καλή πρόταση. Τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω τι να κάνω. Και έλεγε σήμερα η τελευταία μέρα της ρύθμισης. Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα που σας έδωσαν προθεσμία για να απαντήσετε. Ναι. Καλό θα είναι την Τετάρτη να πάτε στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αλλά εγώ έχω ένα πρόβλημα το και με είχε καθυλώσει το κρεβάτι. Εντάξει, ζητήστε τους προθεσμία, θα σας δώσουν και άλλη προθεσμία από τη στιγμή που έχετε θέμα υγείας. Αλλά ακούγεται μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση για να τελειώνετε χωρίς δικαστήρια, εξοδικαστικά και να το λύσετε το ζήτημα αυτό. Και έχω και ένα δάνειο στην Εθνική. Από την Εθνική θα γίνει πρόταση, ξέρετε.
Πώς είπατε? Έχω και ένα δάνειο, ναι, στην Εθνική. Στην Εθνική. Θα γίνει πρόταση από την Εθνική. Θα πρέπει να το συζητήσετε. Δηλαδή, εν ώψη του γεγονότος ότι την πρόταση αυτή ποια τράπεζα σας την έκανε? Η Πειραιώς. Η Πειραιώς. Καλό θα είναι λοιπόν, βασιζόμενοι ουσιαστικά, αλλά σας λέω, θα πάτε με το δικηγόρο σας, μην πάτε μόνος σας. Θα πάτε και στην Εθνική, θα πείτε το ζήτημα πώς έχει αυτή τη στιγμή, μήπως σας γίνει μια καλή πρόταση και από την Εθνική. Πάντως το θέμα είναι ότι βλέπετε και οι τράπεζες αλλά και οι δανειολήπτες πρέπει ο καθένας να πηγαίνει και να κάνει προτάσεις. Ναι, να κάνει προτάσεις. Το ζήτημα όμως είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια συμβουλή από τον συνάδελφο, δηλαδή να επιμείνει ώστε, ξέρετε, εμείς παίρνουμε την ευθύνη ουσιαστικά της συμβουλής που δίνουμε. Ως εκ τούτου ο δικηγόρος του... Ναι. Τι είπατε? Εμένα μιλάτε? Ναι, για σας μιλάμε. Ναι. Και λέμε ότι καλό θα είναι από τη στιγμή που υπάρχει ένα δικόγραφο, από τη στιγμή που έχουν γίνει κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, από τη στιγμή που υπάρχει μια προσωρινή διαταγή που από ό,τι ακούγεται είναι πάρα πολύ καλή, γιατί τώρα μας είπατε πως έχετε κι άλλο δάνειο, θα πρέπει να υπάρξει μια σφαιρική απόφαση, συνολική απόφαση, να το πούμε πιο απλά, προκειμένου να μην υπάρξουν ζητήματα εφόσον αποφασίσετε για να πάτε για τα υπόλοιπα δάνειά σας δικαστικά. Γιατί υπάρχουν και νομικά ζητήματα. Τη στιγμή που υπάρχει και άλλο δάνειο, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι βρίσκεται μια εξωδικαστική λύση και για το άλλο δάνειο, για να μην σας κάνουν ένσταση η άλλη τράπεζα. Καταλάβατε, δηλαδή, δείτε το συνολικά το ζήτημα αυτό πριν απαντήσετε. Καταρχάς, πάρτε μια παράταση για να μπορέσετε να τους απαντήσετε βάσει του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίσετε σήμερα και εν συνεχεία με το δικηγόρο σας να δείτε λιγάκι τα ζητήματα τα νομικά που προκύπτουν από τη στιγμή που ουσιαστικά θα ικανοποιήσετε μόνο έναν δανειστή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Εάν είναι τρία ονόματα σε κατάσχετο λογαριασμό, η προστασία είναι επί τρία δηλαδή? Να πούμε ότι ο ακατάσχετος λογαριασμός αφορά το ποσό που έχουμε ξαναπεί, Σοφία, με τα 1.250 ευρώ. Όταν η τράπεζα ή η εφορία κάνει κατάσχεση του συγκεκριμένου λογαριασμού, θα μπορέσει ουσιαστικά από τη στιγμή που είναι τα τρία ονόματα να πάρει το ποσό που αφορά το 1/3, όχι το συνολικό ποσό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάποιος στο λογαριασμό του έχει, ας πούμε, 5.000, αυτοί οι τρεις συνδικαιούχοι, δεν θα ληφθεί όλο, δεν θα δεσμευθεί όλο το ποσό, αλλά το 1/3. Και θα υπάρξει και η προστασία των 1.250 ευρώ, εφόσον έχει γίνει η σχετική προστασία. Και βεβαίως το έχουν κάνει όλοι τον ακατάσχετο λογαριασμό, βέβαια, και έχουν αυτή την προστασία. Γιατί ξέρετε, μπορεί να είμαστε συνδικαιούχοι σε ένα λογαριασμό, να μην έχουμε κάνει και λέμε γιατί μας έγινε κατάσχεση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και από τα τρία αυτά πρόσωπα, δηλαδή, να μην το αφήσουν έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εμείς, κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Εμείς τα λέμε την Τετάρτη στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.